σένα και πάντα θα σε έχω πιο πάνω από τον καθένα. Κι αν ήταν μόνο λόγια αυτά που σου έχουν τάξει, εγώ καρδιά μου όλα θα σου τα κάνω πράξη. Όσο τίποτα σε θέλω, όσο δεν φαντάζεσαι, πάντα δίπλα σου θα είμαι όταν με χρειάζεσαι. Όσο τίποτα σε θέλω, μόνιμα κι αμοιωτά, δεν θα σ' αφήνω ποτέ μου, όσο ζω για τίποτα. Σαν πυροτεχνήματα, όνειρα και αισθήματα, όλα τα άλλα σήμαντα, όχι εσύ τίποτα. Όσο τίποτα σε θέλω, όσο δε φαντάζεσαι, πάντα δίπλα σου θα είμαι όταν με χρειάζεσαι. Όσο τίποτα σε θέλω, μόνιμα κι αμοιωτά, δεν θα σ' αφήνω ποτέ μου, όσο ζω για τίποτα. Σαν πυροτεχνήματα, όνειρα και αισθήματα, όλα τα κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, υποδεχτείτε τον Λούι Πατζαλίδη! Τόσα παντελόνια φορέσες το δικό μου. Α πούμε, μπορούσε να φορήσει άλλο μπαντελόνι. Έχει μια διαφορά. Τι. Έχει μια ντάτσα να το δικό σου. Επειδή έσταξα τα, ρε, σιγά. Κύριε, λέει. Να καθαρίσει. Καλησπέρα! Σε ποιο σειρά του Αλφα θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί ο Τεύκολο να λέει το τραγούδι τον τίτλο? Στο σκασμό. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινήστε να μας στέλνετε τις selfies σας, την ώρα που παρακολουθείτε την εκπομπή, για να κερδίσετε τα δώρα μας και θέλω να δούμε τους νικητές του περασμένου μήνα, γιατί πήγε νέος μήνας, επομένως διούμε τα δώρα μας σήμερα. Όμως εσείς στείλτε μας τις σε σελίδα στην εκπομπή. Μία δωροπιταγή από τα καταστήματα Icon Ευαγόρου πάει στη Μαριλένα Μαρδαπίτα που μας παρακολουθεί με τις κορούλες της. Ένα δώρο τεχνολογίας από το Public πάει στη φίλη Ελένη Θεοφάνους. Μία διαμονή για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Άναμπελ στην Πάφο πάει στον φίλο Χριστόδουλο Καουράνη. Μία δωροπιταγή από τα καταστήματα Shoebox στη φίλη Γιώτα Μπλουντζέ. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, είναι να δει τη φωτογραφία. Μία δωροπιταγή από τα καταστήματα Direct Deals πάει στη Στέφανη Κατσαντώνη και την Μπουμπούτη. Ένα ρολόι Swatch πάει στη φίλη Ηλώνα Σκοβρόντσκα. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Ένα artwork από την εταιρεία Neon Fox πάει στη φίλη Γιώτα Ζαχαριάδη. Μία τσάντα Victorinox πάει Καγκαρούτσι στο φίλο Ονισίφορο Χαραλάμπους που μας παρακολουθεί έτσι με όλη του την οικογένεια. Μία δωροπιταγή από τα καταστήματα Jack and Jones, αλλά και αλέξει άλλο χρώμα μπαντελόνι, γιατί με τον τεύχρο φορούμε τα ίδια. Πάει στη φίλη Τόνια Παναγή, να της ευχηθούμε και καλή λευτεριά. Και βέβαια δωροπιταγή από το Pet Food Cyprus πάει στον Νικόλα Βεγγλή και το χαριτωμένο του σκυλάκι. Όπως πιθανόν να είδατε σήμερα, ολόκληρη τη μέρα, είναι αφιερωμένη από το κανάλι μας στον Πασικάφ. Με σύνθημα «Μαζεύουμε αγάπη, δίνουμε φως». Ο Πασικάφ διοργανώνει την 31η εκστρατεία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης μαζί στη ζωή, η οποία θα διαρκέσει όλον τον μήνα Οκτώβριο. Στόχος της εκστρατείας είναι η συλλογή χρημάτων για τη συνέχιση, την εξέλιξη, τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του συνδέσμου. Φέτος, μετά από απουσία 2 χρόνων, θα πραγματοποιηθεί ο οδικός έρανος από τις 5 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου το 2022, βέβαια. Παράλληλα, εισφορές θα γίνονται με αποστολή μηνύματος SMS PASICAF 135 στο 7060 με ηλεκτρονικές εισφορές μέσω της ιστοσελίδας www.pasicaf.org και με τηλεφωνικές, βέβαια, εισφορές, καλώντας τα τηλέφωνα 933 005
και 935-005. Έχουμε και φίλους από τον Πασικάφ εδώ μαζί μας και θα τα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, τις selfies σας ξεκινάτε να μας στέλνετε και πάμε να δούμε όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία είδαμε είτε από την τηλεόραση είτε από τα smartphone μας μέσω του δικτύου της Cita Mobile Vodafone, του δικτύου με 100% πληθυσμιακή κάλυψη 5G. Η νέα σεζόν ξεκίνησε δυναμικά, μια και οι εκπομπές φτιάχνουν αέρα, σιγά σιγά έτσι τώρα ξεκινούν. Οι άλλες που ξεκινούν τώρα, που εβδομάδες να βάλουμε γενές. Και ανάμεσα βέβαια σε όλους, ξεκίνησε και η αγαπημένη μας κυρία Στέλλα στις Σέρες, η οποία κάνει γυμναστική. Ωραία. Τέλεια, κυρία Στέλλα μου. Μην έτσι για μία πάντα. Ωραία άσκηση. Να σπάσεις. Εύκολο. Αχ, πιάστηκα όμως το πάδι μου απ' εδώ. Υπάρχει φόβος να πάθω τίποτα? Όχι. Επειδή είμαι γυμναστή. Όχι. Εντάξει. Όχι, λαλή της η άλλη. Α, δάμε μισή άσκηση, είναι γάμιζε, διαλύθηκε. Δεν θα πεις, λαλή, ότι θα πάθει τίποτα για να σου κρίμα της μετά. Και πάμε και το άλλο να έρθει στην ίδια ευθεία. Και τα δύο. Ναι, και τα δύο. Α, αυτό είναι δύσκολο. Εδώ, κλείστε τα. Μείνετε εκεί πέρα. Αυτό είναι δύσκολο. Και πάμε λίγες επαναλήψεις μπρος πίσω. Ένα. Κράτησε τα, γιατί θα πέσω. Και φού όταν έρχονται τα πόδια σε εσάς. Άσε με ρε κορίτσι μου. Όλα τα δύσκολα σε μια τα βάλεις. Πάει, χάνομαι την κυρία Στέλλα σιγά σιγά. Σκεφτείτε να σε βάλετε να κάνεις και καμιά δύσκολη άσκηση δηλαδή να πάνε να γίνει του. Και θέλω να πάτε το πόδι από αυτή τη μεριά. Ναι, αλλά το χέρι από την άλλη μεριά. Το ίδιο χέρι και το κεφάλι ακολουθεί το χέρι. Για κοιτάξτε μένα τώρα. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία διάθεση για την Έση. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Τι? Ένα καιρό που πλένουμε τα συντόνια στη σκάφη, τα στρίβα για να τα στύψουν. Με στύβεις τώρα. Έκαμε την μαστίση την κυρία Στέλλα. Κουντά τη είχαμε παντήσει σαν φίλο. Βάσανα δεν επέρασε μόνο η κυρία Στέλλα, αλλά και μια Κυπρέα που ευκήγε στην καινούριο. Είμαι η Φανή, είμαι 30 ετών. Γεια σου, Φανή μου. Είμαι από την Κύπρο. Α, και φαίνεται. Είμαι ερωτικός μετανάστης. Είμαι μένει εδώ και ένα μήνα. Και με τον άντρα μου δεν μπορούμε να βρεθούμε ερωτικά. Ωραία. Φυσικά πέρα από το πρώτο βράδυ, μετά το γάμο μας, δεν έχουμε μείνει μόνοι. Έχουμε μετακομίσει σε ένα διαμέρισμα πρίκα του άντρα μου. Στο οποίο μένει από πάνω μας η πεθερά μου και όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο. Η οποία μένει με τον άντρα της, ο οποίος είναι από δεύτερο γάμο. Και δεν φτάνει αυτό, εκτός από τη μάνα του, από κάτω μας μένει η αδελφή του, η οποία είναι χωρισμένη και έχει δύο παιδιά, τα οποία ο άντρας μου τα έχει σαν δικά του. Ναι, δηλαδή εν ολίγης όταν τελειώσετε θα σας χειροκροτήσουν. Πάμε. Άντε ρε Φάνη μου, επέψαμε στην Ελλάδα για να μείνεις έτσι. Ένα μήνα παντρεμένη, για μένα μπορεί να κάνει τίποτα επειδή που πάνω μηνίσκει η πεθερά και που κάτω είναι η νύφη. Κάνετε πιο σιγά, ξέρω εγώ. Δεν ήταν να σου πούμε κι εμείς. Τι σου λέει, ποιο είναι το επιχείρημα? Ότι είναι μάνα του και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν είναι το οικονομικό, είναι μαμάκιας. Και πόσο καιρό δηλαδή, ας πούμε, έχει να γίνει το πολυπόθετο? Ένα μήνα. Ένα μήνα. Και μάλιστα πριν μία εβδομάδα τσακωθήκαμε πολύ άσχημα για αυτό το θέμα. Ένα μήνα είναι πολύ για ένα νέο ζευγάρι, έτσι. Για νέο. Για παντρεμένο πολλά χρόνια είναι πολύ γρήγορο. Αναλόγως, αν είναι πάνω του από την πενταετία, όχι. Μα ένα μήνα φρέσκο παντρεμένη, και έμεινε στη ξηρασία, είναι η Φανή μας. Έλα πίσω, αγάπη μου. Έλα πίσω, και παρέτα τον μαμόθρευτον τον Κάλαμαρ. Δίκιο. Να κάνω μια ερώτηση. Έχεις δίκιο, πολλαπλασιάζεται. Έχεις ζητήσει, βρε Φανή μου, τις ώρες πριν πάρει τηλέφωνο τη μαμά του, να κάνεις μια εμφάνιση στο σπίτι, όχι την καθιερωμένη. Είναι μια εξιζέ... πιο σεξι εμφάνιση. Καλέ, το έχω προσπαθήσει κι αυτό. Τι έχει ντυθεί? Νοσοκόμα και μπήκαν τα νύψια μέσα και λένε, πού είναι η θεία, πού είναι η θεία. Έχει COVID. το λέτε για πλάκα, αλλά... Όχι, αλήθεια εγώ το λέω, καθόλου για πλάκα. Τι έχει ντυθεί δηλαδή? Εντράπηκα πάρα πολύ. Τι ντύθηκες? Δεν μπορώ να πω τώρα, ντρέπομαι. Δεν πειράζει, εντάξει, όλοι έχουμε. Ντράπηκαν και τα νύπια που σε είδαν. Άρα, μην πας κατευθείαν στο τόσο προχωρημένο να ντυθείς κάτι. Μπορεί να ντυθείς λίγο πιο νεγκλιζέ, εγώ αυτό έλεγα. Μπορεί να ντυθεί και καλόγρια. Τα ταλαιπωρία σου τούτη. Να ντυθεί καλόγρια, πέρκεις κάτι σε άντρας της. Τίποτε, Φανή μου.
Η συμβουλή μου παραμένει. Έλα Κύπρο, έτσι αλλιώς τα σίερα είναι έτοιμα. Ρέμπο που πάνω από το πατρικό σου, να σου χτίσουν τζαμέ και βάζω τους ούλους έξω πάνω μου. Να μην ευκαινούν πάνω τα πεθερικά. Εν τω μεταξύ, παρόμοια ιστορία ανέζησε και ο μικρούτσικος. Εγώ είχα πεθερά που είχε κλειδιά. Εγώ είχα ένα ιδίωμα και έχω ένα ιδίωμα να κυκλοφορώ γυμνός. Για σκέψω λοιπόν. Ναι, ναι, πάντα, πάντα. Πάντα και σε σκέψω όταν κάναμε γυμνός. Ναι, 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 αλήθεια. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Έχω μια, πώς το λένε, καρέκλα αυτή που ανεβοκατεβαίνει. Είμαι γυμνός. Μονιστή καρέκλα. Έχω την κιθάρα μου από κάτω γιατί έχω παίξει κιθάρα. Την έχω αφήσει. Είναι πρωί. Ανοίγει την πόρτα. Και μπαίνει και σηκώνομαι εγώ και μπαίνει το πόδι μου μέσα στην κιθάρα. Και ήταν το πόδι μπήκε. Χειροποίητη, το αριστερό. Α, όχι το άλλο. Και ήσουνα γυμνός με το πόδι στην κιθάρα. Όθηκε μέσα στο σκάφο της κιθάρας. Πήγαινε γιατί ήταν χειροποίητη τις καλύτερες κιθάρες. Γιατί έπαθαινε το τεύκρος. Αλλά έβαστα μπαγλαμά και έκαμε απλώς έτσι κατέχωσεν. Εντάξει, είναι... Συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες, παιδιά. Αχ, Αντρίκο μου, κακά που τράβησες και σου, να βουράς τίτσιρος με το ένα σωπόδι σφινωμένο μες στην κιθάρα. Πάμε πίσω στα δικά μας και συγκεκριμένα στην ΠΑΦ. Μετά από πολλές καταγγελίες που δεχθήκαμε τα τελευταία χρόνια για αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές που γίνονται στο Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΦ, αλλά και για μια άθλια κατάσταση η οποία παρατηρείται τόσο εντός τόσο εκτός, εγκατελειμμένη χώρη πρασίνου, εγκατελειμμένων των νοσοκομείων εντός. Τσίγκεναν καράστα, τα οποία αυθαίρετα ανηγύρει ο κάθε γιατρός ή ο κάθε υπάλληλος κατά το δοκούν με ευτελή υλικά χωρίς καμιά πολεοδομική άδεια. Δεν φτάνουν όλα αυτά, είπε ο κύριος Φέδωνος. Τοποθετήθηκαν και 7 παράνομα λιώμενα τύπου κοντέινερ, τα οποία χαρακτήρισε ως παραπήγματα. Καλά, κύριε Σερίφη, δήμαρχε. Τώρα τα είδες. Τόσα χρόνια δήμαρχος, δεν είχε να πάει ποτέ στο νοσοκομείο της πόλης σου, είτε σαν ασθενής, είτε να ρέξεις που για μένα, είσαι να που γίνεται. Ούτε εκπομπές μας είδες τόσα χρόνια, που λαλούμε ότι σεβάζαν τους ασθενείς στο νοσοκομείο ΠΑΦ με κουρτίνες. Ή ότι πιάναν τα σεντόνια να τα πέμπαν τα Λευκοσία να πληθούν γιατί δεν έχει πλυντήρια. Πού ήσουν πέρσι ήρθες φέτος. Ο ξαμόνο να ξυλώνεις τα μεγάφωνα από τα μαχαζιά για να γυρίζεις με τα αντεσυμπελόμετρα για να γράφεις τον κόσμο να βέρτα. Τούτα ούλα που λαλείς, ότι είναι παράνομα κτλ. Έτσι έγιναν ψες τη νύχτα. Σε χρόνια που γίνονται. Παρέτα τα μεγάφωνα και δεν ήταν που να κάνεις να γίνει επιτέλους νοσοκομείο και όχι αχούρι, διότι δεν μας κάνουν τούτα ούλα που συμβαίνουν. Έχουμε και την Τουρκία να απειλεί και να λέει ότι θα εξοπλίσει λαλή, τα κατεχόμενα με στρατών, άρματα κτλ. Αλλά με φάστε παιδιά, με φάστε τίποτε, έχουν γνώση οι φύλακες, είμαστε πανέτοιμοι. Δεν νιώθετε εσείς μια ασφάλεια. Άμα θωρείτε το χάρι τον Γεωργιάδη, τον Δίπλαρο, τον Σιζόπουλο και τα άλλα παιδιά να κάνουν ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς, φορώντας τα πουκαμισούκια τους τα καλά, το κασμίρι το παντελονούι, το σκαρπίνι το παπουτσούι. Είχα γάμο μετά και δεν προλαβαίνω να αλλάξω. Και είπα, σήκη βέσιο, πάμε να κάνουμε βολή και μετά πάμε να χαιρετήσουμε ολόγια. Ο Δίπλαρος εφόρησε μαύρο παντελόνι, ένα άσπρο πουκάμισο, λέει ήταν τον καρσόνι που το catering, και είπαν το άντε ρε μίτσι. Ένα σύριν να σιβεκιά. Έμαθα ότι δυσκολευτήκαν να βρουν κράνο στο σάι του χάρη του Γεωργιάδη. Γι' αυτόν έκοψαν το έτσι που δαμέ, για μένει τσιλούν τα αυκιά του. Εγώ νομίζω να βάλουμε τους βουλευτές μας σε ένα διαστημόπλιο και να τους πέψουμε σε άλλον πλανήτη. Και με ένα χωνεστέ έχουμε και το διαστημόπλιο. Σε ποιο πλανήτη είστε τώρα? Τώρα είμαι σε ένα διαστημόπλιο το οποίο περιφέρεται γύρω από τον πλανήτη Γη. Εμεν τέλειος ο κύριος Δανός. Νομίζω by far κάνετε τις καλύτερες συνδέσεις που όλους όσους καίνουν στην τηλεόραση. Την μια είναι μέσα στο διαστημόπλιο, την άλλη είναι στο φεγγάρι. Δεν βαρκέσαι ποτέ να το θόρεις. Είστε σε διαστημόπλιο, περιφέρεται γύρω από τον πλανήτη Γη, άρα είδατε και τον Δία που έφτασε πολύ κοντά στη Γη. Ακριβώς. Και κάναμε και μια βόλτα κοντά στον Δία και τον είδαμε και από κοντά. Και ποια τα συμπεράσματά σας?
Τα συμπεράσματα είναι ότι είναι εντυπωσιακός και μάλιστα ο Δίας από ό,τι φαίνεται υποφέρει τώρα και από ένα καύσωνα, διότι το πολικό του σέλας κατάφερε να απορροφήσει τεράστια ενέργεια από τον ήλιο, δηλαδή ηλιακό πλάσμα, και έχουν φτάσει θερμοκρασίες στους 700 βαθμούς σε κάποιες βόρειες περιοχές του αυτού του μεγάλου πλανήτη. Μαγιά, είδατε και διαμαρτύρεστε ότι εμπειρά στην Κύπρο. Εκείνοι που ζουν στο Δία είναι να μου να πω. 700 βαθμούς Κελσίου πρέπει να κάνουν χρυσές δουλειές εκείνοι που βάλουν air condition στο Δία. Πάντως όσοι πειράζουν αν έχουν στο Δία, δεν νομίζω να έχουν κουνούπια. Σε συναγερμό τέθηκαν υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό μικρού αριθμού κουνουπιών του είδους Aedes aegyptis. Το χαρακτηριστικό του είναι επίσης ότι ενώ τα άλλα κουνούπια είναι κυρίως τη νύχτα που επηρεάζουν τους ανθρώπους, αυτό το κουνούπι επηρεάζει τους ανθρώπους και την ημέρα. Aedes aegyptis. Τούτο μας εμαράνε τώρα. Δεν μας έκανε ο κουνούπος ο Κυπριώτης, ήρθαν επίσκεψη και κουνούπια από την Αίγυπτο τώρα. Τα οποία τσιμπούν την ημέρα. Ενώ όπως τα δικά μας, που όλη ημέρα είναι στον κουνουσμά και τη νύχτα ζύουν τους αυταίνοι. Τούτα δουλεύουν την ημέρα και πέφτουν τη νύχτα. Και είναι τέλος ήρθεν ο Αιγύπτης η ώρα στην Κύπρο. Ο τόπος που ευρέθηκε γειτνιάζει με το αεροδρόμιο της Λάρνακας, έτσι κάθε τότε μπορεί να έχει αξίνη στον αεροπορικό. Αλήθεια, άκουσα καλά. Ήρθαν αεροπορικός. Με τι, με τη Mosquito Airways. Εντάξει ρε, άμα είναι αεροπορικός που ήρθα, σημαίνει ότι είναι να φύγουν. Ήρθαν διακοπές να ρευτομά, να κάνουν τα holiday τους, να ψουμνίσω φρέσκο κυπριακό γέμα να φορολόγητο και να πάμε πίσω. Ζζζζ, γενικά, ζζζ, έχει προσφορές, ζζζ, Κάιρο Λάρνακα, ζζ, με βαλίτσες, ζζ, κλείσε. Είχαμε και τη στρατιωτική παρέλαση την περασμένη εβδομάδα, διότι γιορτάζαμε την ανεξαρτησία της Κύπρου μας. Να δούμε πώς έπαιγε η παρέλαση. Η παρέλαση έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Ωστόσο, κατά την έναρξή της, παρίσφρησε μια γυναίκα η οποία διερχόταν τον δρόμο μπροστά από τους επίσημους με σκούτερ και άντρες της αστυνομίας την απομάκρυναν. Μιλούμε για δρακόντια μέτρα. Έρεσε η άλλη με σκούτερ μπρος που τους επίσημους σαν να δεν συμβαίνει τίποτε. Έπρεπε να ρέξει πάνω από τον μυαλιόναν του Νίκαρου για να τη δουν οι αστυνομικοί για τη συνάξη. Όχι, όχι, έχουμε και φωτογραφία, δέτε. Το μεταξύ είναι υπερπαραγωγή, κυρία. Καλύτερα αντιμένη από τον Νίκαρο. Εγκρίμα όμως του δίφτωση, ρε. Ήρθε από τη χώρα της στην Κύπρο. Πού να ξέρω ότι κάθε τριτσελίο βγάλουμε τα τάγκς μας μες στις στράτες και παρελάβουμε και δεν πρέπει να αρέσει κανένας. Καλά, εν της έκαμε εντύπωση ότι ο δρόμος ήταν όφκερος με σημεούες και μια εξέδρα με 200 επισήμους. Δεν νομίζω ότι έτσι κάνουμε στην Κύπρο. Ξυπνούμε το Σάββατο το πρωί και πάμε και στεκούμαστε δίπλα από τον Νίκαρο, πάμε σε μια εξέδρα και θεωρούμε το δρόμο. Πάντως, δεν μας έκατσε η αργία του τη φορά. Έπεσε Σάββατο. Δεν είχαμε τριήμερο για να ξεκουραστούμε λίγο από τις διακοπές του καλοκαιριού. Διότι μόλις τελειώσουν οι διακοπές, ανοίγουμε ολόκληρο το ημερολόγιο και τσακάρουμε πότε είναι η πρώτη αργία που μπορούμε να κάτσουμε τριήμερο. Αν η αργία πέφτει Παρασκευή, κάνουμε πάρτι. Αν πέφτει Πέμπτη, πιντώνουμε μια ημέρα άδεια και κάνουμε το τετραήμερο. Αν είμαστε κυβερνητικοί, πιντώνουμε όλη την εβδομάδα. Και ξέρετε, τούν τα τριήμερα, κανονικά έχουμε τα επειδή γιορτάζουμε κάποιες σημαντικές επαιτίους για τη χώρα μας. Και τι κάνουμε για να γιορτάσουμε για τη χώρα μας? Φεύγουμε και πάμε στο εξωτερικό. Ναι. Διότι κάθε αργία είναι άλλη μια ευκαιρία για να αφήσει μακριά. Πλέον όμως τέλειωσε η εποχή που πηγαίναμε ως δάμε στην Αθήνα. Όχι, παιδιά. Μάθαμε την παθιά την Ερμού, κανεί. Πλέον οι Κυπρέοι αναζητούν πιο εξωτικούς προορισμούς για τις εξορμήσεις τους. Ας πούμε τώρα, πολλά στη μόδα είναι η Ιορδανία. Και κοντά βολεύει κιόλας. Οπότε ο Κυπρέος έβαλε μπλόρι για να εξερευνήσει και εκείνο το κομμάτι του πλανήτη. Το αξιάνα γνωστό μου, τον Ιορδάνιν Ιορδάνου, που επέταν πρόσφατα η Ιορδανία, δεν τον αφήκαν να ρέξει. Σταματήσαν τον με securities, ενομίζαν εμπλαστών το διαβατήριο του. Πού να ξέρουν τα πλάσματα την πραγματικό όνομα. Λαλού σου δώσει περιπέτειση μα, Ιορδάνη, Ιορδάνου, Ιορδανία. Κάτι πάει λάθος. Το ίδιο πρόβλημα πρέπει να είσαι και ο Μαυρίγιος Μαυρίγιου, που πήγε χάνι μου στο Μαυρίγιο. Τελευταία όμως είδα τουλάχιστον καμιά δεκαρκάνα άτομα στα social media με φωτογραφίες που την Ιορδανία, μέσα στην έρημο, να πηγαίνουν περιπάτους, πας στην Καμήλα, να βγάλουν selfies στην πέτρα. Ναι, σαν να εμείς δεν έχουμε πέτρες. Η πέτρα του Ρωμιού τι είναι να ζηλεψία, λέει. Άσε που δική μας είναι τζεμπούχτη. Ένας άλλος έκλεισε να πάει με τη γυναίκα του σαφάρι στην Ιορδανία. Σαφάρι στην Ιορδανία. Δεν τα σαφάρι είναι τούτο μέσα στις χωματσές.
Εγώ ακούω τη λέξη σαφάρι, φαντάζομαι ζούγκλα, λιοντάρκα να βουρούν που πίσω αντιλόπες, να αρέσεις μέσα από την άγρια βλάστηση, να πιάνεις το κλονί για να κάνεις τόπο να περάσεις και τελικά να μένει κλονί, να μπίθωνας. Τούτο είναι σαφάρι, παιδιά. Στην Ιορδανία είσαι απλά μες στην έρημο και πάει με το 4x4 και 2,5 ώρες μες στους αμμόλοφους. Και λαλείς τώρα να μας πουκουπίσει, τώρα να μας πουκουπίσει. Επειδή όμως οι Ορδανοί θέλουν να εκμεταλλευτούν τουριστικά το πράγμα, στη διαδρομή έβαλαν και κάτι τέντες που γίνονται στο Βεδουίνο, κατεβάζουν τζαμί τους τουρίστες και αποσκολιούνται. Δείχνουν τους τις παραδοσιακές σκηνές, δίνουν τους κανένα χαρούπι να ταΐσουν τις καμήλες, βγάλουν και κανένα φωτογραφία με την μαντήλα μπας στη κελέ και φεύγουν όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί δεν κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο στον Ακάμα, αφού πάμε που πας σαφάρι στον Ακάμα. Εμείς να ξέρουμε ότι είναι κανονικό σαφάρι που πάνε, αλλά ο τουρίστας δεν θα το ξέρει. Δεν θα ξέρουν ότι το πιο άγριο ζώο που είναι να δουν είναι ο κουρκουτάς. Να στήσουμε και πιο πληθάρενα σπιτούθια, να φκένουν έξω πιο βραγάες με τη μουστάκα, να υποδέχονται τους τουρίστες. Δείτε τους τουρίστες, τους βραγάες στο φυσικό τους περιβάλλον. Και να κάθονται με τον τζιπ οι τουρίστες με τα γυάλια και να θεωρούν που μακριά να κάνουν το χωρό του δρεπανιού. Να τους μάθουμε να πλώνουν τραχανά, να τυλίγουν κουπέπια. Πρέπει να ήμουν υπουργός τουρισμού τελικά. Περνάμε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μόνο εμείς να πιένουμε μποτζί. Να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, να έρχονται οι τουρίστες ποδά, αν έχουν τρίμερα. Εντάξει, έτσι απλά για να ξέρετε, που τα τώρα 28 το Οκτώβριο είναι Παρασκευή. Λαλό το για να προετοιμαστείτε. Πάμε τώρα στο Ωμέγα και στην εκπομπή του Ονούφριου, ο οποίος ήταν στο μιούτ του την εβδομά. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στείλουν σκηνικό οι Τούρκοι για πιθανό θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο Σινάι. Επιτέλους, εφώτισε ο Θεός τη Στέλλα και ξεκίνησε να τα λαλίτζινη. Μετά, φυσικά, που ακούσαμε όλων το τραγούδι της εκπομπής. Πάλι, καλά που το καταλάβανε ότι δεν ακούγεται ο Νούφριος, έστω και αργοπορημένα. Πάντως, τα κανάλια μας εφημίζονται για τα γλύωρα αντανακλαστικά τους. Είναι εκεί η συνάδελφος Όλγα Ιωάννου. Όλγα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Όλγα. Και το άλλο καταβάλλονται προσπάθειες να το προστατεύσετε. Κύριε Κυριακή, μου θέλετε να μείνετε εδώ, να μας πείτε κάτι. Please, σας παρακαλώ. Εσείς δεν λέμε, σαν λευκός, για πόνο νευρό. Να τσίστε να πούμε τώρα τη ζωντανά. Να τσίστε εδώ, να μας γραπείτε επίσημα. Να μην κάνω πύρος δέστη. Πέτε τον... Ακινητοποιημένα στο κίνη. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι. Και άλλοι είναι τουρκικά, Ρεντίνο μου, γιατί δεν μας το κόψετε. Θέλαμε κι άλλο. Καλά, είναι πρόσεξε κανένα ότι ακούμε τη δημοσιογράφο και 2,5 λεπτά να συζητάμε τον εκπρόσωπο τη πυροσβεστική, χωρίς να πρέπει να την ακούμε. Φωτιά η τεχνική του ΡΙΚ. Την επόμενη φορά θέλουμε να ακούσουμε όλο τον διάλογο. Please. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στον αγαπημένο μας κωμικό βουλευτή Μάριο Μαυρίδη, που γυρίζει τα τηλεοπτικά πάνελ παραδίδοντας παράλληλα και μαθήματα ζωής. Επιστροφή εδώ λοιπόν, να καλωσορίσουμε τους πολιτικούς μας καλεσμένους που φαίνεται ότι κάποιοι έχουν βρει και το νόημα της ζωής. Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γεια σας. Χαίρετε. Είστε ο πιο χαμογελαστός από όλους πάντως τους βουλευτές που κατά καιρούς βγάζουν. Όχι ότι άλλοι δεν είναι, αλλά εσείς έχετε πατεντάρει το κόλπο. Πώς γίνεται. Εντάξει, εγώ είμαι πιο παλιός βουλευτής από τους συναδέλφους. Ναι. Αλλά έχω περισσότερη εμπειρία. Αλλά μας πείτε αυτά που μας λέγατε εκτός αέρος. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Να νιώθεις καλά. Ναι. Να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, να περνάς καλά, να μην χώνεσαι, να μην προσπαθείς να γίνεις πλούσιος, να μην προσπαθείς να βάζεις πολλά πράγματα στο κεφάλι σου, να αθλείσαι, να ασχολείσαι με τα μικρά και τα όμορφα. Δάνειο να προσπαθείς να πάρεις, να πληρώσεις. Δάνειο ποτέ μου δεν έχω πάρει. Δάνειο. Ναι. Κρατήστε το, βάλτε έναν αστερίσκο εδώ, θα επιστρέψω. Τα δάνεια είναι πονοκέφαλος. Ναι, είναι πονοκέφαλος. Γι' αυτό όσοι δεν έχετε από ένα και εκατομμύρια να κάθονται στην τράπεζα, για να μπορείτε να ζείτε ανέμελοι χωρίς δάνεια, να μην κάνετε ποτέ τίποτε στη ζωή σας για να μην πονοκεφαλιάσετε. Είδατε όμως, χαλαρός ο Μαυρίδης, θωρώ τον μετά που βουλευτής να κατεβαίνει για Δαλάη Λάμα, συνεχίζει έτσι. Περνά τέλεια στη ζωή του, αθλείται, απολαμβάνει τις μικρές χαρές της ζωής, δεν αγχώνεται, και κυρίως είναι η δάνεια να ξεχρεώνει. Πολλά σημαντικό τούτο.
Ναι, αλλά πώς θα φτιάξω σπίτι, κύριε Μαυρίδη, άμα δεν πάρω δάνειο. Εντάξει, να έχεις όμως άνεση, να είσαι άνετος. Άμα δεν έχω πατέρα και μητέρα οι οποίοι έχουν περιουσία. Να νιώθεις άνετα όμως. Να μπορείς να πληρώνεις τις δόσεις σου, να μην νιώθεις την πίεση που νιώθουν πολλά νοικοκυριά, διότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Ανδρέας Μασουρτίδης, βουλευτής του ΑΚΕΛ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Εντάξει, στη θεωρία αυτά που λέει ο κύριος Μαυρίδης είναι πολύ σωστά. Τώρα στην πράξη και στην καθημερινότητα του καθενός, πόσο εύκολο είναι να μην αγχώνεσαι, να μην θυμώνεις, να μην έχεις πίεση. Να το ρωτήσω εκτός αέρα να μου πει το κόλπο, διότι εγώ δεν τα καταφέρω. Αφού μας το είπε πριν, μην έχεις έννοια, πώς το πατά. Εντάξει, να μην δίνεις το συμπολή σημασία, ας πούμε, πολλές φορές στους συναδέλφους στη Βουλή που τους βλέπω, θυμώνουν, εξάπτονται και λέω γιατί φωνάζετε, για ποιο λόγο. Λέει κάποιος κάτι και μετά αντιδρά ο άλλος. Πρέπει να τα αντιμετωπίζεις ήρεμα όλα. Ζένω, κύριος Μαυρίδης. Ναι, σιόρ. Γιατί παλώνετε, α? Στη Βουλή να είστε ήρεμοι. Ό, να πιένετε με σε ένα μαλλιό τραυκέστε. Όχι. Ο κύριος Μαυρίδης συνιστά ηρεμία. Πολύ τάλαντος ο κύριος Μαυρίδης μας, μπράβο του. Είναι και βουλευτής και life coach και κάποιες φορές και αρχισυντάκτης. Πόσα πληρώνατε πέρσι τέτοια περίοδο, κυρία Φλώρα? Τα μισά που μου δεν έβαλα φέτος. Τα μισά. Πέρσι ανεπλήρωσα 100 και πληρώσα 200. Εντάξει, λοιπόν. Τα μισά. Και έχω και το σπίτι τη μαμά μου που επέθανε. Ο τίτλος είναι λάθος. Έχει μόνο ένα ψυγείο, κύριε Παρούτη. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, έχει... ο τίτλος της παραγωγής να διορθωθεί, διότι δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή συζήτηση. Συνεχίστε, κυρία Φλώρα. Κυρία Φλώρα προσπαθεί να πει τον πόνο της για ο ρεύμα και ο Μαυρίδης κάνει τον αρχισυντάκτη. Μιλούν για το ρεύμα και που κάτω έχει άσχετον τίτλο για τις τουρκοκυπριακές περιουσίες, ούτε που τους κόφτει. Πάντως έπιαν το εργολαβία το διόρθωμα τίτλακίων και έκαμε τους στο σίγμα. Είναι ένα νευρή φάσμα δραστηριοτήτων, οτιδήποτε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ένα συμβόλαιο, μια σύμβαση, την οποία υπογράφουν δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη. Μπορεί να είναι πελάτης με δικηγόρο. Μπορεί να είναι. Στο ενίκιο, ας πούμε, καταχρηστική. Ακριβώς. Βεβαίως. Πιάνετε, κύριε Παπαδούρη, αυτό που λέει. Όλες είναι. Σηκώτατα. Όλες, έτσι. Βεβαίως, ναι. Μα γι' αυτό ανέφερα ότι μιλούμε για το νομοσχέδιο της προστασίας του καταναλωτή. Ναι, είναι περί. Άρα απλά, οι καταναλωτές έχουν να χαίρονται τώρα. Ναι, απλά το λέω γιατί ήταν ο τίτλος σας. Ναι, τέτοιος. Όχι, λανθασμένος. Ναι, από εκεί και πέρα, καταχρηστικές ρήτρες. Των υπάρχουν... καταναλωτών να βάλουμε. Τι να το βάλουμε το τραπεζόν τώρα. Τον... Να το αφήσουμε καταχρηστικές ρήτρες. Παρακαλώ, ναι, την παραγωγή να με ερημνήσει. Ό,τι θέλετε, εντάξει. Ναι. Να το διορθώσουμε. Γιατί. Ό,τι θέλετε, Σιόρ. Θέλω και του Σιάρια να γράψω ότι θέλω στο τιτλάκι τη εκπομπή του. Για να δείτε πόσο καλό πλάσμα είναι. Μπορεί να του διορθώνει όλου, αλλά η τελική απόφαση είναι δική του. Εν τω μεταξύ, πέσε ένα άγκυρο τίτλο. Σαν να μιλούσα για τι τράπεζε, ευχαρίστηκε που κάτω η Εθνική Κύπρου. Πρέπει να προσπαθήσει παραπάνω ο Μαυρίδη για να σταματήσουν να γίνονται έτσι λάθη. Πάντω, ο κ. Μαυρίδη έκανε και μια πολύ ωραία τοποθέτηση για το θέμα. Και όταν θα πάει να υπογράψει, να πάρει αυτόν που το έχουν στείλει και να συγκρίνει ότι όντω υπογράφει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Μεγάλη γιατί το δουλειά. Έχουμε δει και αυτόν πλήρω. Να αλλάσουν κάποιε λέξει από αυτό που έχει σταλεί. Με αυτό που έχει υπογραφεί. Έχουν παρατηρηθεί τέτοιες αλλαγές, τέτοιες κομπίνες. Δηλαδή να το πάρω εγώ να το μελετήσω στο σπίτι μου και τελικά όταν θα πάω να υπογράψω, μου βάλει κάτι άλλο. Χαμογελάει ο κ. Μαυρίδης. Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες έχουν γίνει καταγγελίες στο CID που αφορούν έτσι περιπτώσεις, όπως και υποθέσεις πλαστογραφίας. Άλλοι μόνο που δεν θα γίνονταν. Είναι η κουβέντα που λέει: άλλοι μας έδειξαν, άλλοι μας εμπήξαν. Ναι, κάπως έτσι. Τα κυπριακά. Λοιπόν. Περιμένετε γιατί θα μας την πήξουν μετά την εκπομπή. Κύριε Μυριάνθρος. Εσύ δίκαιο ο Μιχάλαρος. Να τους την πήξουν μετά την εκπομπή. Η αρχίδια ραδιοτηλεόρασης. Ας συνεχίσει ο Μαυρίδης να πετάσει τις κυπριακά ρητά κατήσει τους. Μάσετε ο γέρημος ο Μιχάλαρος να σώσει ό,τι σώζετε. Σώστε την κουβέντα. Όταν ναι, σε περνάει για συνοικέσια παλαιότερα, ναι, όταν σε περνάει για συνοικέσια. Το καταλάβαμε, κύριε Μαυρίδη. Σου λέγανε θα πάρει αυτή την κοπέλα, αλλά σου δείχναν άλλη. Το καταλάβαμε. Ναι, για κοπέλες που μιλούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι. Μπράβο, κύριε Μαυρίδη. Έκαμε στο χειρότερο. Για κοπέλες που μιλούμε, ναι. Να ξέρω, δίπλα του λέει εντάξει, κύριε Μαυρίδη, καταλάβαμε το πέρκι μου σταματήσει τίποτε όμως. Δεν πειράζει. Γι' αυτόν τον αγαπούμε τον Μαυρίδη, επειδή πετάσσε ατάκες χωρίς ιδιαίτερη σκέψη. Θέλω να μείνουμε όμως στην εκπομπή του Μιχάλαρου, διότι είχαμε και ενδυματολογική συζήτηση. Γιατί γελάτε, χαμογελάτε όλοι. Για είχατε το πολύ κεφάτι σήμερα. Για το ροζ που φοράς, είπα σήμερα να αντιστρέψω το σχόλιο που με κάνει την προηγούμενη φορά. Έχετε βαλθεί όλοι να μας παίζει ο Λούις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι και χθες ο Μαυρίδης και σήμερα εσύ.
Φόρες και χθες, Ρόζε Χριστό. Όχι, δεν φόρες. Σου πάει, άλλη ιστορία χθες είναι, μην την παραλάβουμε. Κόντεψε να γίνει ρόζ εδώ πέρα το σκηνικό. Ένα λεπτό γιατί ο κύριος Μουσούτος μας έχει έρθει με ειδήσεις. Το ρόζ σκηνικό που λαλεί είναι η ατάκα του προηγούμενη μέρα, που του Μαυρίδη, δεν το καταλάβετε. Πάντως κατάφερε τα Μιχάλαρε μου. Παίζουμε σας όπως πολλά σωστά επρόβλεψες. Πριν φύγουμε με τον Μιχάλαρο όμως, να δούμε και μια συζήτηση για τις αιτήσεις για είσοδο στο δημόσιο. Θα ολοκληρώσουν την αίτησή τους, θα κάνουν την πληρωμή των 50 ευρώ γιατί υπάρχει το κόμιστο των εξετάσεων, θα πάρουν email ότι έχει πληρωθεί και την ίδια ώρα θα δουν και στην αίτησή τους ότι έχει ολοκληρωθεί. Αλλά το τελευταίο βήμα είναι η πληρωμή. Αν δεν γίνει η πληρωμή, δεν ολοκληρώνουν. Μάλιστα. Ερώτηση κρίσεως τώρα, πολύ σημαντική. Αν δεν επιτύχουν να μπουν στο δημόσιο, τους επιστρέφεται το 50 ευρώ ή το χάσανε? Όχι, δεν τους επιστρέφεται. Το χάσανε. Ναι. Μάλιστα. Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο να ρισκάρω για 50 ευρώ. Και αν καλά, την μονιμότητα του δημοσίου αξίζει και περισσότερα πράγματα, ίσως. Και δεν μπορούμε να πάμε με αυτήν την λογική, γιατί αν δεν ρισκάρουμε στη ζωή μας απλά για 50 ευρώ, τι έκανα. Ναι, σωστά. Πρέπει να δοκιμάζουμε, νομίζω. Είναι σαν να μιλούν για το μεγαλύτερο εμπαθλόν του κόσμου. Να αξίζει το ρίσκο των 50 ευρώ για να μπει στο δημόσιο. Σαν να για τον jackpot στο καζίνο που μιλούν. Βέβαια, το δημόσιο στην Κύπρο είναι καλύτερο και που θα κερδίζει το λαχείο. Αντί να αγοράσει ένα αξιστόν του 2 ευρώ, κάνετε μια αίτηση για τη δημόσια υπηρεσία με 50 ευρώ. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να σας χαμογελάσει και εσάς η τύχη. Μιας και μιλούμε για δημόσια υπηρεσία, να σας πω ότι λειτουργήσε επιτέλους και το τηλεφωνικό κέντρο, όπου πλέον υποτίθεται ότι θα μας απαντούν τα τηλέφωνα. Τώρα δούμε που γίνεται στο χρηματολόγιο. Απαντάμε σε 2-3 εργάσιμες ημέρες και μας ευχαριστεί ο κόσμος. Ο κόσμος μου τηλεφωνά και δεν πιστεύει ότι απαντήσαμε. Μα αφού σας λέω, είναι... Προσπαθούμε να λύσουμε όλα τα... Και το περάσαμε και στο προσωπικό αυτό το όραμα της διεύθυνσης. Για να δούμε πώς θα συνεχίσει. Στο προσωπικό. Το πιστεύει ο κόσμος ότι το απαντούμε. Πιάνουν τον κύριο τηλέφωνο και δίνουν τους συγχαρητήρια οι πολίτες που τους απαντήσαν το τηλέφωνο. Wow! Ακούτε επιτυχία. Χαιρούμαστε που απαντούν το τηλέφωνο στις δημόσιες υπηρεσίες. Τούτον έχει να επιδείξει η χώρα μας ως επίτευγμα τον μήνα. Μιας και μιλούμε για τηλέφωνα όμως, να πω στους καλεσμένους που φτιάχνουν σε εκπομπές να έχουν έννοια να τα βάλουν στα silent. Το πιο απλό είναι ότι ο κάθε ανθρώπινος οργανισμός οργανώνει το αμυντικό του σύστημα για να μπορεί... Για μωρέ, αντελώς σιάσε μας. Τι είναι τούτη τρομπέτα που έχει για ρίγκτον ο γιατρός? Ελπίζω να μην έχει να κάνει με καρδιακούς ασθενείς, γιατί το ρίγκτον βοηθά. Πριν προχωρήσουμε, πάμε να δούμε και έναν γκάλοπ της Παν μας, πάντα με την στήριξη της ισομάτα από την εταιρεία Χατζηγιάννης. Πάμε να το δούμε. Εφέραμε με δαμές στο μολ για να βουρώ τον κόσμο, η μίση μου να τον ρωτώ. Να μπουν η λέξη. Σεσουάρ. Θέλω να μου πεις. Τι έντοσε σουάρ. Εύκολο του τον έκαμα στην Αθήνα. Είναι το πιστολάκι των μαλλιών. Οντός, θέλω να μου πεις τι είναι το σεσουάρ. Σεσουάρ. Το σεσουάρ. Το οτιδήποτε συνοδευτικό για τα μαλλιά και τα... Εγκόντεψες. Το πιστολάκι. Το πιστολάκι. Τι είναι το... Να μπορεί η λέξη, το σεσουάρ. Σεσουάρ σημαίνει αυτόν το βράδυ στα Γαλλικά. Α, επηρέντο στο γαλλικό. Σεσουάρ. Σεσουάρ, ναι, όντως, σημαίνει για το πράγμα. Αλλά είναι και αντικείμενο. Το πιστολάκι για τα μαγιά. Ναι. Το σεσουάρ. Ναι. Ξέρεις τι είναι? Όχι, τι είναι. Το πιστολάκι για τα μαγιά. Όλα εγώ να σας τα μαθαίνω σήμερα, έντζε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλό ψούμνισμα. Έκαμε στα σιόνι, δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Μπράβο, Παν μου. Και θέλω να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, τα πεζοδρόμια μας, τα οποία πλέον ανανεώνονται και φτιάχνουμε καινούργια πεζοδρόμια. Και όπως λέει ο λαός, τι θα μπορούσε να πάει λάθος? Έχουμε στήλους, πινακίδες και διάφορα άλλα μέσα στη μέση των νέων πεζοδρομίων να εμποδίσουν τη διέλευση ατόμων με αναπηρίες. Όλγα μου, καλησπέρα. Είσαι σε ένα τέτοιο σημείο. Να βλέπουμε πίσω σου τι ωραία που είναι αυτός ο στήλος μέσα στη μέση. Χαίρετε, Κάτια, βρισκόμαστε εδώ στην Ανθούπολη και όπως φαίνεται είμαστε σε ένα πεζοδρόμιο το οποίο δημιουργείται αυτή την περίοδο και όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς οι προδιαγραφές με τις οποίες έχει φτιαχτεί φαίνεται πως δεν είναι αυτές που πρέπει έτσι ώστε να βοηθά τα άτομα με αναπηρία να διακινούνται όπως πρέπει στους δημόσιους αυτούς χώρους. Έτσι όπως μπορείτε να δείτε, κανονικά η στήλη θα έπρεπε να ήταν
στην άκρια εντελώς δίπλα στο χωράφι, δίπλα στο οικόπεδο, ωστόσο κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αυτό το οποίο προκαλεί πάρα πάρα πολύ εντύπωση είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη σειρά εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχουν 5 στήλοι οι οποίοι είναι μέσα στη μέση και σιγά σιγά με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας θα γυρίσουμε προς τα πίσω και θα δείτε ότι ο τελευταίος στήλος είναι εκεί που θα έπρεπε να ήταν. Εντάξει ρε κουμπάρε, φύγαν τους 5 στήλοι στο καινούργιο το πεζοδρόμιο και βάλαν τους μέσα στη μέση, είναι όσο κάνετε έτσι. Δείτε τα θετικά. Έκαναν πίστα drift. Αφού είχαμε βάλαν τα πλακάκια που ακολουθούν οι τυφλοί, γυρό γύρω από το στήλο, να φακούν τα πλάσματα από το πογύρι. Ο κύριος που είναι μαζί σου είναι της περιοχής, είναι του έργου εργολάβος ή... Α, δεν είναι. Δεν γνωρίζω, είσαστε εδώ υπεύθυνος στο έργο. Βέβαια, ο υπεύθυνος επήγαινε τον άρτη. Είδε κάμερες και επήγαινε τον άρτη. Κάτι του έτυχε. Εντελώς τυχαία. Δουλεύει εδώ ο κύριος, δεν ξέρω αν έχει κάποια εξουσιοδότηση για να μας μιλήσει, έτσι να μην τον φέρουμε και σε δύσκολη θέση. Θέλετε να μας πείτε κάτι. Εντοπίσαμε το πρόβλημα. Ποιον πρόβλημα? Το στήλος, ότι λασσασμένοι και τακτοποιήθηκε να τους μεταφέρω, να τους βάλω στον τόπο. Εντάξει ρε, εντοπίσαν το πρόβλημα. Άμα εκτίσαμε και μετά προσέξαν ότι είχε 5 στήλους μέσα στη μέση του τόπου. Ρε, είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Πρώτα κάνουμε την ματσουζά, μετά εντοπίσουμε την και μετά σάζουμε την. Κάναν τρόπο που έκαναν το πεζοδρόμιο και βάλαν 5 στήλους μέσα στη μέση. Ένα διορετηθήκα έναν πλάσμα και να πει, ρε μα, σαν να είναι λάθος που τους βάλουμε. Και να τους ταράξουν πριν ολοκληρωθεί το έργο. Εν τω μεταξύ τον κύριο δέτε τον καλά. Δέτε και το πουκαμισούδι που φορεί το τέλειο. Δέτε. Άρα έγινε όλη η διαδικασία, μπήκαν οι στήλοι, ωστόσο τώρα είδαν ότι έμπηκαν λάθος και θα πρέπει να αλλάξουν. Εντάξει, απλά είναι ένα θέμα το οποίο... Με το που έφυγε που τα πεζοδρόμια, έτσι όπως ήταν, πού έπιεν νομίζετε? Για να δούμε εσείς πώς θα τα πάτε, πιστεύετε? Να μάλιστα. Ο κύριος εγκατέληξε στο Chase με το ίδιο που κάμισον έτοιμος. Έπαιζε που το πρωί στη νύχτα σε όλες τις εκπομπές του Αλφα. Έφανε τον Τάσο. Να μείνουμε στο The Chase, να δούμε τι παράλογο συνέβη και αυτή την εβδομάδα. Τα χέρια κάτω και το κεφάλι. Το κεφάλι στον αέρα, έναν κάτω. Δείξτε μας λίγο, έναν καβάτζι. Για δείξτε. Θα το κάνω εγώ. Ο Ιτάσο μου να μην το κάνεις εσύ, διότι θέλουμε να έχουμε ένα υλικό και ένα λεφτόμα. Δεν θέλουμε να σε βρούμε στα νοσοκομεία. Πάμε να ακούσουμε και καμιά ερώτηση. Πόσο λέμε πως έχει ο μήνας για κάποιον που δείχνει πλήρη αδιαφορία? 32. Ναι ρε, 32. Αφού λέει το τραγούδι. Και ο μήνας έχει 32. Επόμενη ερώτηση. Συμπληρώστε τη φράση που λέγεται για κάποιον που ξεπερνάει τα όρια και το παρατραβάει. Υπερεύει τα... όρια. Ναι, φώτισες μας. Είπε μας ξανά την ερώτηση αντί να την απάντησε ο Παρέας. Πέφτει, αφού δεν το έχουμε με τους παίχτες, δεν έχουμε πάρει. Γιατί κάνουμε κάτι άλλο? Ο Τζον Λένον σε ποιο συγκρότημα τραγουδούσε, θυμάσαι? Γιατί με δυσκολεύεις περισσότερο? Θυμάσαι σε ποιο συγκρότημα τραγουδούσε? Όχι. Το θυμάσαι που ήταν στους Σουάν. Στους Σουάν. Ναι ρε Μιχάλη μου, δεν θυμάσαι τον Τζον Λένον στους Σουάν. Αφού δυο είναι τα διάσημα τραγούδια που γράψε τον Τζον Λένον. Το Imagine και το Kimi, 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 your love. Εντάξει, έχω απορία. Τι κάνουν τα λεφτά του που κερδίζουν στο Chase? Με 1.900 ευρώ, τι θα κάνετε τα χρήματα, Μιχάλη? Θα κλείσουμε εισιτήριο για να πάρουμε τον ξάδελφο μαζί μας στο Μάντσεστερ. Θα πάτε με την Ομονία Κάρι στη Μάντσεστερ? Βέβαια. Αντρέα? Δυσχυλάκ. Στέφανε? Δυσχυλάκ. Θα τα φάμε στη Σιλάκ αν τα ριαλέμπαρες. Έτσι είναι, το Chase πλέον επιδοτεί μπάτσελορ, γάμους, ταξίδια, ομάδες, να μπορούμε να κάνουμε. Ο καθένας όπου θέλει, ας τα φάει όταν τα κερδί του. Πάμε και στη Βουλή μας όμως έτσι μια βόλτα, να δούμε τι γίνεται. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλούνται οι γραμματείς, τόσο αν υπάρχει απαρτία. Υπάρχει απαρτία, έντιμη κύριε Πρόεδρε. Υπαρχούς της απαρτίας, ξεκινούμε.
Γλύφιζα τα χτύλια του, έγεμοσαν τις κόλλες τίμματα. Ωραία Ευρωπαϊκή Βουλή. Τελικά είμαι σίγουρος ότι ο Κουλίας προείδρευσε τη Βουλή παραπάνω φορές από ότι η εκλεγμένη πρόεδρος. Δεν πειράζει, μας συμφέρει μας, γιατί άμα είναι πρόεδρος της Βουλής ο Κουλίας, όλον και κάτι τι θα συμβεί. Μπει να γίνουμε, να κάνουμε την Βουλή ηλεκτρονική. Έχει σταλεί το ψήφισμα, είναι στα ηλεκτρονικά μας ταχυδρομεία, είναι στο e-συνεργασία. Ας μην περιμένουμε να διανέμουμε κόλλες. Κύριε Δημητρίου, παίρνει λίγη υπομονή. Δεν είμαστε όλοι εξειδικευμένοι στα ηλεκτρονικά. Ήδη θα διανεμηθεί από τώρα και θα συζητηθεί. Άντε να δω. Ρόκολε. Πού θα μας πεις ότι είναι ηλεκτρονικά για να μην μοιράζουμε κόλλες. Άντε να δω. Επειδή εσύ είσαι όλη μέρα μες στα Facebook και τα Instagram. Τι εννοείς, κύριε, επειδή είμαστε βουλευτές, ξέρουμε τα computer box και τα. Θα μοιράζουμε κόλλες στη Βουλή ώσπου να καταστρέψουμε ένα δάσος ολόκληρο. Τι σημαίνει ηλεκτρονικά και πελάρες. Πάντως έψαξα το, ο Κουλίας αν έχει Instagram. Θα κάνω δημοψήφισμα να κάνει Instagram ο Κουλίας. Θα γίνει ο χειρότερος influencer παγκοσμίως. Άρα τα άθρα εγκρίνονται με 34 ψήφους. Έκαμε λάθος, αλλά η σφαίρα έφυγε, κύριε. Την άλλη φορά να φροντίζει να μην κάνεις. Εψήφισες, καλώς εψήφισες ή εψήφισες εναντίον, καλώς εψήφισες. Άρα θα είμαστε όλοι προσεκτικοί όταν πατούμε τα κουμπιά, να ξέρουμε τι πατούμε. Έχει τόσο καιρό που εμπήκε το ηλεκτρονικό ψήφισμα ψηφοφορίας και ακόμα να μάθουν να ψηφίζουν οι βουλευτές μας. Πατούν άλλα κουμπιά, νομίζω είναι μηχανούες, touch που πες. Άλλα θέλουν να πατήσει, άλλα επάτησε. Ευτυχώς που το ψήφισμα δεν κρίνεται τους τη μια ψήφων, γιατί κάποιος είναι φάει big time. Κύριε Κυπριανού, τι πρέπει να πατάει και πέρα. Α, οι ειδικοί εδώ λέσει, για εμάς τους μεγαλύτερους, κύριε Κυπριανού, πρέπει πρώτα να πατούμε το ένα και μετά να κάνουμε την επιλογή. Για να μην ειλικρίσει τώρα τα ακούω. Επατώνω απευθείας στο πράσινο. Γιατί κάποιοι, άμα πατήσει το πράσινο, πάει απευθείας και δεν χρειάζεται να πατήσει το ένα. Δηλαδή, ο συνάδελφος ο Κώστας που ξέρει καλά το σύστημα, πάντοτε πατούμε το ένα και μετά κάνουμε την επιλογή μας. Τώρα το ακούει ο Κουλίας ότι στη ψηφοφορία πρώτα πατούμε το ένα και μετά συμφωνείς ή διαφωνείς, πατάς άλλον κουμπί. Πρώτα πατούμε το ένα για να δηλώσουμε την παρουσία μας και μετά είναι να ψηφίζουμε. Τόσον καιρό επάταν ότι του κατέβαινε. Σε τούτοι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πατήσουν τρία κουμπιά, ψηφίζουν για μένα, για σένα, για όλους μας. Πάντως, κύριε Κουλία, δεν δέχομαι ότι είναι η πρώτη φορά που το ακούεις, γιατί στην πρώτη συνεδρία της Βουλής μετά την πανδημία που επιστρέψετε στο σπίτι σας, φέτος, στις 26 Μαΐου, που εμπήκε το ηλεκτρονικό σύστημα, έφκαλε μαλλιά η γλώσσα της Ανίτας μας να σας λαλεί πώς πρέπει να ψηφίζετε. Χρειάζεται να δηλώσετε την παρουσία σας. Θα χρησιμοποιήσουμε από σήμερα το ηλεκτρονικό σύστημα και πατώντας το κουμπί με τον αριθμό 1 δηλώνουμε την παρουσία μας εδώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό θα χρειαστεί να το κάνουμε κάθε φορά πριν από την όποια ψηφοφορία, θα σας θυμίζω. Άρα θα είμαστε προσεκτικοί πως ψηφίζουμε. Αντιλαμβάνομαι είναι πρωτόγνωρο για κάποιους, οπότε έτσι ας δώσουμε λίγο χρόνο και βεβαίως πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε για όσους έχουν την καλοσύνη να με παρακολουθούν ότι μπορείς, δεν ακούτε όμως και μετά που θα κάνετε λάθος σας ρωτάτε, κύριε Κουλία. Κύριε Κουλία, κύριε Κουλία, εν εσένα που έκαμε την παρατήρηση η δασκάλα εκείνη τη μέρα επειδή δεν πρόσεχες το μάθημα. Τώρα δεν τα χαπάρκα. Γι' αυτό, παιδάκια μου, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο μάθημα, να ακούμε τη λαλίδα σκάλα μας, γιατί μετά δεν θα ξέρετε τι σας γίνεται. Αλλά οκ, okay, που την άλλη μπορεί να μεγαλώσει, αυκείτε βουλευτές, και να είναι οκ. Okay. Πάμε τώρα στη λατρεμένη μας κλινική, όπου οι διαγνώσεις πλέον είναι πάρα πολύ σοκαριστικές. Λοιπόν, γιατρέ, τι έγινε, τι έχω. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών σου, πιστεύω ότι έχεις κυταρίτιδα. Κυταρίτιδα, θα τρελαθώ. Σοκ, ναι. Περιμένετε εσείς έτσι διάγνωση. Και τούτο γιατρός όμως πρέπει να της το πει άλλη. Δεν της το λάλλεις έτσι απότομα ότι έχει κυταρίτιδα. Θα πάθησε τίποτε. Και ο άντρας της όμως καθόλου υποστηρικτικός. Η ασθενής από τη μεριά της δεν δείχνει πρόθυμη να δεχθεί καμία βοήθεια. Η ψυχίατρος, Βάλια Παπαδοπούλου, καλείται να ισορροπήσει τη σχέση μεταξύ τους, βάζοντας την Πέτη να σκεφτεί όρημα. Πάει κάτι. Είσαι με τα καλά σου. Μα δε θράσος. Να βάλει το κρουασάν μες στο πλάνο για προσπαθία του ταΐσι της Μπέτης.
λίγη ώρα μετά τη διάγνωση της κιθαρίδης. Απαράδεκτος. Η Μπέτη πάντως επήρε το πολλά ήρεμα, σε αντίθεση με την έξαλλη κυρία στο δίπλα θάλαμο. Η γριά που παραθυλάει πίσω από την κουρτίνα να δει αν θα βγει ο γκόμενος από απέναντί. Άσε με να σου πω. Θα σου πω εγώ τι είσαι. Ένας διεστραμμένος. Σήκω, φύγε τώρα και θα καλέσω την αστυνομία. Μ' ακούς. Φύγε. Νοσοκόμα. Νοσοκόμα. Βοήθεια. Νοσοκόμα. Μήπως ήμουν υπερβολικά σκληρή. Όχι καλέ, μια χαρά ήσου. Πώς άλλαξε διάθεση της ξαφνικά σήμερα. Ένα δευτερόλεπτο μου φωνάζει νοσοκόμα! Νοσοκόμα! Ελάτε, πιάστε το διαστρεμμένο που θα με! Τσεφτή, μήπω ήμουν υπερβολικά σκληρή. Τι να πει. Υπερβολικά σκληρή έντζει κριτέ στον GNTM. Ευτυχώ που έντζει η χορκανή μα που έχει καλή καρκιά. Εγώ θέλω να σου δώσω ευκαιρία. Κυπρέα του Κυπρέα. Οκ. Okay? I feel like είπαμε Σοφία, ναι. Εμεί είπαμε ναι to, σε κορούε που ήρθαν τα μέσα και. I mean, come on. Just είπαν. Ναι, το θέλω, ναι, το θέλω, επειδή ήταν όμορφες και κοκάλες. Αυτό, όχι, είναι ναι από μένα. Ωραία, και πολύ καλά έκανες. Σωστή. Περάσαμε τις άλλες επειδή ήταν κοκάλες. Κυπρέα να πιάει ναι. Δυστυχώς όμως η Τσαρλού η χορκανή μας θέλει να περνά ούλες τις Κυπρές. Το Native American. Είναι Κυπρέα. Και... Ναι, έτσι, αλλά εμείς δεν είναι Ινδιάνα. Δεν μένουμε, βρε αγάπη μου, στην Κύπρο εμείς όμως. Είναι... Δεν μένουμε στην Κύπρο. Κορτσάρα όπως και μου... για μια Κύπρια, ένας Έλληνας, μπορεί να είναι άλλη ομορφιά. Να μην λέγεις ότι the classic Κυπρέικο beauty είναι Native American. Μα αυτό που είναι δεδομένο, Σοφία μου, είναι εξαίρεση για τους Έλληνες. Είναι Κυπρέικο. Εγώ δεν έχω ξαναδεί Κυπρέα έτσι. Αυτό είναι την ομορφιά, είναι Βραζιλιάνο θα την έβλεπα. Όχι Native American beauty, όχι Μεξικάνικο beauty, είναι Κυπρέικο beauty. Πέτα αλήθεια. Ωραία, εγώ έχω μια μεξικάνικη εταιρεία, θέλω να την κλείσω για δουλειά. Μπορώ. Ή πρέπει να πάρω πιστοποιητικό γεννήσεως από την Κύπρο. Well, don't give credit για αυτή την ομορφιά στους άλλους πόλες. Όχι όλα άλλα, μωρό αν μου, της Κύπρο. Άκου λίγο Κυπρέα, να δεις. Εγώ ίσα, δεν ψηφίζω γιατί είσαι Κύπρια. Είναι Κυπρέικο beauty τούτο. Σε ούλες τις πόλες. Εννοούσαν ούλες τις χώρες ή ούλες τις πόλεις. Πολλά σέλα. Κανένας δεν ήξερε πλέον. Ευκάλαν την εκτός εαυτού. Αυτό είναι Κυπριακή classic beauty. Μα γιατί λέγεις είναι Native American beauty, γιατί είναι Μεξικάνικο beauty. Γιατί εγώ έτσι βλέπω, αγάπη μου, είναι γιατί να Κυπρέικο. Κάνουμε τώρα. Ας δηλαδή εμένα άμα κάποιος με πει, θα εσύ Σοφία, θα πρέπει να με προσβάλλουν. Τι είναι αυτό τώρα ξαφνικά. Πάθω, να με ακούσεις που μιλάω, επειδή με κάνεις τώρα να νευριάσω. Μανά μου, άρχεψε να μπαίνει κόφτες. Κατήσει του τσι μέσα. Εγώ αν ήμουν κάπου τσι μέσα, θα πέσω του βούρου. Δεν μπορεί να λέει. Οκ. Μωρό μου. Δώσ' μας τη σημασία. Είμαι στην Κυπρές. Οκ. Okay. Αυτό είναι classic Κυπρέικο beauty. Με μιλάς, οκ. Okay. Αυτό Κυπρέικο beauty, classic beauty, δεν σημαίνει... Α, εγώ χτεχωρώ, μου είπες ότι είσαι Κυπρέα, αλλά είναι πάρα πολύ Native American beauty. Είναι πάρα πολύ Μεξικάνικο beauty. Φαίνεσαι Κυπρέα, να είσαι περήφανη, να μην δώκεις έτσι το attention στους άλλους. Δώσ' μας και εμάς σημασία. Have you ever lived in Κύπρο? Do you know... Όχι, αγάπη μου. Okay, εγώ ξέρω. Το είναι το classic Κυπρέικο beauty. Ήταν classic Κυπρέικο beauty, Ιολάν. Λαλούμεντε. Γιατί αρνούνται να το καταλάβουν οι υπόλοιποι κριτές. Πέτε μου. Αυτοί που standing here. Ναι. Okay. Okay. Had a very strong πρόσωπο. Είχε. Για μένα είχε. Για σένα μπορεί να μην είχε. Παιδιά, αρνούμε να κάνω αυτή τη συζήτηση μεταξύ creative ανθρώπων που δουλεύουν στη μόδα. Έκφραση. Δηλαδή, όχι έκφραση, είναι τώρα. Είσαι με τα καλά σας, τα σίγουρα τα καλά. Μα έχουμε να πω, αν βάλεις... Το πρόβλημα της είναι που την είπαμε Native American και όχι Κυπρέα. Παιδιά, Κυπρέα. Αυτή. Κυπρέα. 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 Maybe θα είναι δύο ή τρεις, because έχουμε τρεις, three different types of variety of, like, classic, the way Greeks look in Cyprus. Επειδή έχουμε Italian influence, English. Turkish influence, δηλαδή, and English. Δηλαδή, σας ότι ένας Έλληνας με έναν Ιταλό. Είναι πολύ άκυρη αυτή η συζήτηση, συγγνώμη. Εγώ αρνούμε να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. But δεν με αφήνεις να τελειώσω. Honestly, that's που αγάπη μου νευριάζεις. Δεν με αφήνεις να τελειώσω το sentence μου. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λες. Πριν να get to the point. Άιστε να τελειώσει το sentence της. Να πάει πάσα κακό. Τι θέλετε άλλο που τη ζωή τη. Σκεφτείτε να πρέπει να κάνεις καφκά μαζί της. Πάει στην κόλαση και έρχεσαι.
Είμαστε σε φάση που μόνο ο Ζαχαράδος μπορεί να μας καταλάβει. Όχι, όχι, πρέπει να καταλάβετε κάποια πράγματα. Εγώ έχω δώσει μάχες στο fashion για να καταλάβετε πάρα πολύ καλά ότι είναι άλλο το diverse και είναι άλλο το unique και άλλο το... Τέλειος. Όπως τέλεια είναι και η επόμενη διαγωνιζόμενη, η οποία εκτός από μοντέλο είναι και ηθοποιός και αποφάσισε να μας κάνει demonstration του υποκριτικού της ταλέντου, απαγγέλνοντας αρχαία ελληνική τραγωδία. Μοναδικό, παντοτινό σου πρόσχημα, πως ο πατέρας επέθανε από μένα, από μένα. Το παίρνω πάνω μου και δεν τα αρνιέμαι. Η δίκη τον εσκότωσε και όχι μονάχα εγώ. Και χρώσταγες και εσύ να τη συντρέξεις αν είχες λίγο νου. Γιατί αυτός ο πατέρας σου που όλο τον κλαις ήταν ο μόνος Έλληνας που τόλμησε θυσία να προσφέρει την αδερφή σου στους θεούς. Γιατί όταν έσπερνε, δεν πόνεσε, καθώς εγώ έστω τη γυαλούσα! Εντάξει. Συγγνώμη, τι δες ποτίζεις σου. Δεν έχει μια να πίνει καλά. Πισκαλιούν της κιόλας. Δεν θέλουν ότι πάθεν κρίση η κορούα. Εμένα να χτυπιέτουν έτσι απέναντι μου, ίσως να βρω της έβρω ένα ρεπιστικό, έναν υπογλώσσιο, κάτι. Και επειδή βλέπω ότι τα επόμενα βίντεο είναι της Τσελεστίνας, νομίζω εγώ που είναι να χρειαστώ τα υπογλώσσια. Υποστηρίζω τη θρησκευτική επεκτατική πολιτική. Είμαι ακροαριστερά, παρόλο που ήμουν με το ΕΛΑΜ για 3 χρόνια και η οικογένεια μου είναι του DC. Πώς συνάδει αυτό, να είστε, να ασπάζεστε την ακροαριστερή ιδεολογία, αλλά ήσασταν μέλος του ΕΛΑΜ? Γιατί όχι. Εάν δεν είναι το variety, τότε τι είναι? Η Τσελεστίνα ήταν ακροαριστερή, ήταν με το ΕΛΑΜ, υποστηρίζει την εκκλησιαστική επεκτατική πολιτική και η οικογένειά της είναι με το Δύση. Συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Δεν ξέρω πώς θα είναι η Κύπρος κάτι η προεδρία της κυρίας Τσελεστίνας, αλλά μπορείτε να πάρετε μια ιδέα. Και το τι θα έκανα είναι, αφού έχουμε ένα μεγάλο νησάκι, να χωριζόμαστε σε κεντρική Κύπρος και νότια Κύπρος. Και η Νότια Κύπρος να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νότια Κύπρος ποια θα είναι και η Κεντρική Κύπρος ποια θα είναι? Ας πούμε, Λεμεσός, η Λάρνακα, τα παραθαλάσσια. Καλά, δεν μας φτάνει μια διάσπαση λόγω της κατοχής. Θα αυτοδιασπαστούμε κιόλας? Ναι, Ντίνο μου. Θέλεις άλλη διάσπαση η Τσελεστίνα μας, γιατί όχι? Μόνο η Λευκοσία θα μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι άλλοι θα αποσχιστούν. Θα βγουν και από το ευρώ. Μόλις βγεις στη Λευκοσία, θα είσαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πάεις πουλα κατά τα φοινικού, θα πρέπει να δείξεις το εργατήριο σε 7 φορές και αλλάξεις και συνάλλαγμα. Εντάξει, το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν εκλεγώ είναι να συζητήσω μαζί με τον Ερντογάν. Τούτον, οπωσδήποτε, να τα βρούμε. Θέλω πολλά του να δω τη συζήτηση, τη συνάντηση, δεν ξέρω γιατί. Θέλω να δω τη Τσελεστίνα να προσπαθεί να εξηγήσει τον Ερντογάν το μεγαλεπίβολο όραμα της, το οποίο προσπαθούν να της το υποκλέψουν. Πειρά κατά πάντων εξαπέλυσε υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας Τσελεστίνα Ντεπέτρο. Σε γραπτή δήλωσή της αναφέρει πως είναι ενοχλητικό κάθε φορά που μιλά στο τηλέφωνο να ακούγονται θόρυβοι από τρίτους και προσθέτει πως της έχει δηλωθεί ξεκάθαρα ότι την παρακολουθούν. Τι θορύβους ακούει τη Τσελεστίνα σαν μίλα? Ανησυχώ. Παρακολουθούν την εγώ. Είμαι σίγουρος. Επειδή προσπαθούν να εισκλέψουν τις ιδέες της. Πάμε τώρα σε ένα βίντεο της Παν μας με τη στήριξη των Shoebox. Πόσοι που σας προσπαθήσετε να πουλήσετε κάτι μέσω του Facebook, η Παν περιγράφει μας τέλεια τούτην τη διαδικασία. Δείτε το. Είναι ακόμα διαθέσιμο το προϊόν? Γεια σας, ναι, φυσικά είναι διαθέσιμο. Κύριε Ιησού,
Ενδιαφερόμαι. Ωραία, είναι 20 ευρώ και μπορείτε να... Δύο σου 5 ευρώ. Μα αφού είναι 20. Δύο σου 5 ευρώ τώρα. Μα να μου είναι 5 ευρώ, είναι 20. Δύο σου 10 ευρώ cash και κλείσαμε. Να σου πω πήγαινε στο καλό. Άτε, άτε. Πίσισα. Τι μούλα, είναι 20 ευρώ. Τι μούλα, αφού είναι 20 ευρώ. Τι μούλα, είναι 20. Γράφει το και πάνω η ταπέλα. Α, καλές δουλειές σας εύχομαι. Ελπίζω να είμαι εγώ η τυχερή. Θέλω πάρα πολλά να κερδίσω. Όχι, όχι, είναι και giveaway. Δώσ' μου ένα λεπτό να κάνω τάκ τη μάμα μου, τον παπά μου, την ανιψιά μου, έναν πρώην μου, την αρφή μου. Ένα λεπτάκι. Ένα giveaway. Πουλώ το. Να κάνω και ένα like και ένα share, ναι. Με στο Instagram. Δυο λεπτά. Αχ, μακάρι να κερδίσω, Παναγία μου, και θέλω το. Ένα giveaway. Ένα διαγωνισμός. Για πούλημα. Α, τι μουλά. Μπράβο, Παν μου, μπράβο. Τις selfies σας μην ξεχνάτε να μας στέλνετε, να είμαστε στο Facebook. Και θυμίζουμε ότι οι εισφορές για τον Πασικάφ συνεχίζονται. Γι' αυτό συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να στηρίξετε την προσπάθεια. Πάμε να ακούσουμε μουσική τώρα. Δεύτερο μου, ποιος είναι ο καλεσμένος μας. Λοιπόν, όπως εξηγήσαμε και στην πρώτη εκπομπή, στην πρεμιέρα μας, με την Πάντα φέτος θα έχουμε καλεσμένους και νέα ταλέντα. Έχουμε καλεσμένα νέα ταλέντα, καθώς και επαγγελματίες. Τραγουδιστές. Οπότε σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό καλλιτέχνη. Ένα καλλιτέχνη ο οποίος μάλιστα ένα τραγούδι του σημείωσε μεγάλη επιτυχία στα iTunes charts της Ελλάδας και Κύπρου. Όπως το δικό σου, όπως οι τρεις listeners ή παραπάνω. Ναι, ναι, ακριβώς. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, μετά το break. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας είναι ο Άντρε Κρίς. Έλα! Σας ευχαριστώ. Καλώς όρισες, Άντρε μου. Πάμε να ακούσουμε τον Άντρε Κρίς, κυρίες και κύριοι. Time and a lies a punchline.
Αυτό το magic song είναι δικό σου, σωστά? Σωστά, ναι. Α? Εξαιρετικό. Σωστό. Είναι... Εξαιρετικό. Ρούες, άρεσε σας. Είναι μια συνεργασία με τον Κυριάκο Ροδότου. Κάναμε το μαζί το κομμάτι. Ετοιμάζεις νέα πράγματα τώρα? Ετοιμάζω νέα πράγματα, ναι. Τέλος Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει μια δουλειά με τίτλο LA. Τέλεια, ανυπομονούμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και είναι εδώ οι κουρτσάρτς μου, και... Γιατί σήμερα έχουμε και το αθλητικό μας ένθετο, όπως ξέρετε. Μία προσφορά της μεγαλύτερης κυπριακής γαλακτοβιομηχανίας τροφίμων, Χαραλαμπίδης Κρίστη, που μας προσφέρει το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Αντρέα μου, σήμερα θέλω να σου πω το νέσκαφε μου, πίνω το μεγάλα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Μπράβο. Άπαχο. Άπαχο, ωραίοτατα. Είναι τώρα ένισε για... Είναι για... Ψάμε τα ούλα. Ναι. Αν μου φέρναν παχουλόν, ήταν να το κουλιάσω. Ήταν να το παστίρι και γύρω. Και πας να δούμε. Πρέπει να δούμε τούτη την ενότητα, οι συμπεθράες. Εννένει. Οι φούρτοι συμπεθράες. Ποιος μας περιμένει. Οι συμπεθράες. Συμπεθράες. Σήμερα δεν έκαμε κόμμωση φυσικά. Πρέπει να βάλουμε και ο θείο των Όμηρων κάπου ακάθεται σε μια γωνιά. Ελάθι. Πάν μου, τι είναι η κόμμωση σου σήμερα? Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ζετέμ, ήταν που τα ρε, Αντρέα. Μέση. Α, Μέση, ναι. Ναι, Μέση. Σήμερα ήταν μόνη Σλάτα. Όχι, είναι έτσι πιο κυπριακός. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ήταν Σλάτα. Έτσι καρατέ. Μικρή Ολλανδέζα. Μικρή δευτερκοντίσσα. Πρέπει να βγεις αλλούλο. Εσύ θα ήταν να χάσει τη δουλειά του εύκρος, είναι σωστό. Έτσι αλλιώς έχασε. Να τραγουδήσουμε εγώ σήμερα εγκρίμα. Μόνο εμείς τον έχουμε και εμείς σίγουρα. Μάνα μου, φτωχέ μου. Λοιπόν, ξεκινήσουμε. Θέλει να τελειώσουμε. Όχι. Το κάτσε. Πούμε κάποια κουβέντα πρώτα. Λοιπόν, αφού αναφέρθηκε στον Ιμπραήμοβιτς. Ναι. Να... Λοιπόν, ο Ιμπραήμοβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής. Ξέρω τον κορί. Ξέρεις το. Πώς θέλει. Έκαμες μαθήματα. Πώς θέλει ο Ζλάταν. Κάτι ακόμα. Μαθήματα. Πώς θέλει ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Πώς θέλει. Πώς θέλει η κόρη. Πώς θέλει. Κατοκοπίτης κορί. Σουηδός. 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 Δεν ξέρω εγώ τον Ιμπραήμοβιτς. No, you don't. Λοιπόν, ένας έτσι ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής, ιδιαίτερος κτλ. Ο οποίος τελικά νομίζω ότι κατέληξε στο τι θα κάνει αφού αποφασίσει κάποτε, ναι. Κάποτε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, γιατί ακόμα παίζει. Πόσο χρόνο είναι η κόρη? 41. Μητσί, μωρό, ναι, ξέρω, λοιπόν. Ήθελα κάτι άλλο να ασχοληθεί από τώρα, Λουί μου και Παν μου. Τι? Και πάμε να το δούμε. Αφού όλα. Βουάου. Έσο άρα μιλάς. Πονουί, μου, σου, σε τούν. Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain. Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. Λοιπόν. Να παίξει στη... Αστερίξη και ο Βελίξ, βεβαίως. Έχει δικό του ρόλο. Αντί να πηγαίνει τον ελεύθερο του χρόνο στο σινεμά, πάει και παίζει στο σινεμά. Είναι μέσα στο σινεμά. Ιμπραήμοβιτς, που να είναι. Ο ρόλος του είναι ο Κάιους Αντιβάιρους, αν το λέω σωστά, γιατί δεν είμαι και σίγουρη αν λέγεται έτσι. Λέει σου κάτι? Όχι, δεν σου λέει κάτι. Δεν τα ξέρεις, Λουί μου, τούτα. Κοίτα, αρέσει και μου ο Αστερίξ και ο Βελίξ, αλλά έχει πάρα, πάρα πολλά χρόνια να παρακολουθήσω να ευκαιβάσω ο Αστερίξ. Το τελευταίο που ευκαιβάσα ήταν και μου πελάτε νομόρφου. Για τον κοροναϊβαρίξ, να μου πούτε, κοροναβάριους, κοροναβάριους. Εάν ο Τεύκος έπαιζε στον Αστερίξ και ο Βελίξ, ποιος θα ήταν, Παν? Ο Βελίξ. Εσύ όπα, ρε σου. Εσύ. Εγώ τι. Αν έπαιζες, τι ρόλο θέλω. Καφίξ. Ναι, συμπεθερίξ. Δεν τα πρέπει να τα δούμε. Αυτά για τον φίλο τον Ζλάταν. Και να πάμε τώρα σε ένα παιχνίδι μπάσκετ ανάμεσα σε Ζενίτ και Παρτίζαν. Να δούμε τι ομάδες. Ζενίτ και Παρτίζαν. Ναι, ναι. Ρωσία και Σερβία. Ένα οπαδός είχε μια πολύ ωραία ιδέα ομολογουμένος, αλλά νομίζω ότι δεν το ευκήκε τελικά πάρα πολλά ιδέα. Ναι, να μου κάνουμε.
Η Πεντουόη. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Γιατί αν αλλάξε η κάμερα, η Πεντουρίκο. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο καημένος, έτσι ωραία ιδέα. Έκαμε τα κοντινά του, οργάνωσε, το φαντάζομαι, δεν ήταν τυχαίο που τους έδειξε. Και η κοπέλα ήθελε. Καλά, ρε, δεν μπορείς να σου πει να του πει εσύ ναι. Έχει τα σειρότερο μετά. Και μετά να πάνε, θα του πει, έκαμε σε έτσι πράγμα. Να το χωρίσει τη μισή ώρα. Ναι. Μπορούσε να τον παντρευτεί, να πιάσει ο φακελάκι αριστερά το χωρίσει. Μα θέλει. Θέλει επιχειρηματικό μυαλό, ναι, φίλε. Να πούμε σε ένα πόσο σε έκανα πρόταση. Μα να μου ήταν πολύ ρομαντικό. Δηλαδή. Κοίταξε, εγώ με τον άντρα μου τώρα είμαστε 10 χρόνια μαζί. Χαρομαντικό. Ναι, κλείσαμε 15 χρόνια φέτος. Άτε ρε. Να βρέμε με τσάντζο και έλασε. Να σου τα πω ύστερα. Επήρε με στο πάρκο που τα επιάσαμε, διότι έτσι έκαναμε τότε, πιάνναμε. Α, τα. Ναι. Ναι, και εντάξει, γονάτισε και έγινε τζαμέ. Στο ίδιο μπαγκάκι. Στο ίδιο μπαγκάκι. Βασικά, όχι, στο δίπλα μπαγκάκι. Ήταν ολόπιλο το δικό μας, επήγαμε στο διπλανό. True story. Ναι, ναι, όχι, γονάτισε, ναι. Αλλά αν είχε ένα πλάσμα να βγάλει ένα βίντεο. Ευτυχώς που ήταν παθκάκι. Μια γίγαντο οθόνη για μέσα στο πάρκο. Μα συγγνώμη, είδες να μην αμπουλείτε. Είπα και ναι. Πολλά βασικά. Ευτυχώς που ήταν μπαγκάκι σε πάρκο. Καλά, εγώ είμαι μεγάλη μπέπτη που της έκανα προτάσεις. Τι είναι τέλος την έκαμε. Είπα της σήμερα που σταυρώνεται και είναι η κορύφωση του θείου δράματος, να κορυφωθεί και το δικό μου θείο δράμα μαζί. Μάνα μου! Μάνα μου! Εσύ είχα δίκιο. Άντρεα μου, σου εύχομαι και σε ένα σύντομα να σου κάνει κάποιος προτάσικά μου. Και να είναι πάλι μεγάλη πέμπτη και δράματα. Όχι, και μεγάλη τρίτη, εμάς πειράζει. Μπορούν να μας παξώσουν, Ανάσταση! Θέλετε να με ξεφορτωθεί, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εγώ συνεχίζω με το ευκαιρία. Ναι, συνέχισε το ευκαιρία σου, εσύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι περίεργο που έγινε στο παιχνίδι του Άγιαξ με την Άρσενα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Α, γυναικών. Και γυναικών, και δεν είναι η πρώτη φορά, έχω να σας πω, που θα παρατηρηθεί τέτοιον συμβάν. Arsenal spotted the goal was too small during the warm-up and demanded they were changed before more checks at half-time. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τους ανθρώπους της Arsenal, την ώρα που κάνουν προθέρμανση στις παίκτες. Όχι, αλλά είσαι πολύ κοντά. Ναι. Αντιληφθήκαν ότι οι αισθήσεις ήταν μικρότερες σε σχέση με τις κανονικές που προδιαγράφεται από την UEFA. Στο ύψος ή στο... Ήταν πιο χαμηλές, ήταν χαμηλότερες κατά 10 εκατοστά. Βασικά, έμαχονταν να τους γελάσουν στο ύψος. Κατεβάσαν τα προς τα κάτω. Να λύσω αν το καταλάβουν, να καταλάβαν το. Αν δεν το καταλάβουν... Καλά ρε παιδί μου, ο πορτάρης που παίζει πορτάρης, αν πάει στην πόρτα του, αφού ξέρει πόσο είναι... Ψήλωσε μέσα στην ημέρα... Κι όμως, κάποιος άλλος που τον ξέρεις και πάρα πολύ καλά, επαθέντο, και δεν το καταλάβαινε... Γιατί δεν τους έβαλαν πόρτες του Χάμπολ. Ποιος, ποιος το καταλάβαινε. Λοιπόν, ο Μουρίνιο... Έκαμε ο Ζουζέ. Ο Ζουζέ, είμαστε ναι. Πολύ τίμοι με τον Ζουζέ. Α, ναι, ναι, ναι. Να το σε δω στην φωτογραφία. Να μου γράφει. Επαθέντο ο ίδιος μια φορά. Και έγραψε στο Instagram που την έβαλε. Ενόμισε ότι εψήλωσε έγραψε. Αλλά μετά κατάλαβα ότι τα δοκάρκα σε ένα παιχνίδι ήταν πιο χαμηλά τελικά. Σοβαρά. Του είπε στο αστείο. Ο άνθρωπος ενόμισε ότι επήρε ύψος στα 50. Καλά, ο Μουρίνιο πού είναι η προπονητής του. Τώρα στη Ρώμα, αλλά τότε ήταν στην Τότεναμ που το έπαθε. Α, τότε. Παλιά, α, σε προκριματικά του Europa League, νομίζω, που έγινε. Α, κάνουν το συχνά. Σοβαρή διοργάνωση, δηλαδή. Καλά, κορί, να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Το δοκάρι είναι μεγάλο πράγμα. Είναι τέλος το αλλάσουν, πάντζο, αλλάσουν, τα βάλουν τα πιο κάτω. Όχι, φυτεύκουν το πιο κάτω. Φυτεύκουν το πιο κάτω. Α, φυτε. Και είναι ένας με μάτσα που πάνω, δεν θα κάτω. Και καφώνει το πιο μέσα στο χορτάρι. Έτσι εξηγείται. Εντάξει τώρα. Πώς που να γίνει σπιτού ή μη σπιτού. Η νύχτα πάει ένα με σμυρίλιο, σε κόφκι εδώ. Λίγο. Οκ, έπαιγαν τους είδηση. Λοιπόν, και τώρα να πάμε να δούμε τον Dad of the Year. Πού? Στο βίντεο. Στην Αγγλία. Ο τύπος είναι στο γήπεδο με το μικρό του κοριτσάκι. Ναι. Το κοριτσάκι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το παιχνίδι, προφανώς. Άζε, βαστάτο. Βαστάτο το κινητό πίσω έτσι. Κρυφά-κρυφά. Τέλειες. Βλέπει τα Μίκη Μάους, τη βλέπει για μέ. Τέλειες. Σηκώστηκε, χειροκρότησε την ομάδα, κάμαν την έναρξη τους. Πάρα πολύ καλό. Με ωραία πατέντα τούτη. Εντάξει, έτσι είναι να κάνω εγώ. Να έχουμε δαμέ και να έχω δαμέ το μωρό. Μπράβο. Θα τη φέρεις δαμέ, θα της δείχνεις πως είναι το βίντεο κλιπ του Death Crew για να κάθεται φρόνιμη. Τιμωρία. Να φοβάται και κοιμάται. Να μην τώρα, έχει 7 βίντεο κλιπς. Αλήθεια. Ναι. Ω, μπράβο. Φτάρε. Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε.
Αμέτρητα. Αμέτρητα. Λοιπόν, άλλο. Και για το τελευταίο μας θέμα είναι γιατί σιγά σου θέλουν να αλλάξουν δουλειά, ψάχνουν μια δουλειά με πολλά λεφτά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι εύκολο. Να σας πω ότι η μασκότ των Nuggets στο NBA, ο Rocky, τον οποίο βλέπουμε εδώ εν ώρα εργασίας, αυτή είναι η εργασία του. Τόσο Rockies. Ακριβώς, εδώ τον βλέπουμε, τα δίνει όλα. Έχει ετήσιες απολαβές 625.000 δολάρια. Και είναι η πιο ακριβοπληρωμένη μασκότ του NBA. Το χρόνο δηλαδή. Ναι. Καθαρά. Παναγία. Και καθαρά να μένει ρε φαρμούρο ναι, ζωή. Η μασκότ θα πιάνει 700.000 το χρόνο. Ναι. Δάμε ο τεύχος που είναι η μασκότ της εκπομπής μας. Μάνα μου ρε, γκρίμα. 100 ευρώ του δίνουμε. Ελπίζω να με θέλει. Κόψε το βίντεο. Να με ζητήσει. Το εύκολο μου δεν φαντάζομαι να μας παρεξηγήσει. Α, γιατί σοβαρά που τα λάρω. Μάνα μου. Είπα αυκάλλει τον τεύχο σήμερα. Εντάξει, εφορείς το λύνει μας. Πιάμε τον έτσι όπως είναι. Εγλυκούλης, εγλυκούλης, ναι. Έχει και λακκάκι, αλλά λένε η Μαλέσκο, έχει και λακκάκι. Έχετε και εσείς λακκάκια. Έχω κι εγώ, ναι. Εσύ λακκούφες πλείς. Να σε ζάσω ύστερα, εντάξει. Συνέχισε. Ποιο είναι το να θέλω από τα δικά σου που του τεύχω. Εντάξει, εγώ έχω και μία αλφαβούκα. Και εγώ έχω μία αλφαβούκα. Έχω γραφείο. Μανά μου. Λοιπόν, έχουμε και ερώτηση πλέον στο εφέρο μας που θα μπει στο Instagram της εκπομπής και ο νικητής θα κερδίσει, θα πάει το αυτοκίνητο του Χαραλαμπίδη Κρίστη και θα του πάρει σπίτι του, θα του ξυφορτώσει για μέ προϊόντα Χαραλαμπίδης Κρίστης. Ότι ωραία, ωραία. Εύκολη ερώτησή μας, θεωρώ. Ποιον ποδοσφαιριστή θα δούμε στην ταινία Αστερίξ και Οβελίξ, Α. Ιμπραήμοβιτς, Β. Νέιμαρ ή Γ. Ρονάλτο. Τέλεια. Θα μπορούσαν και οι τρεις πάντως άνετα. Είμαι μέσα εγώ. Να πούμε ότι έχουμε και φέτος μαζί μας τη Transinsurance Cyprus, που συμβάλλει στις συνεχείς προσπάθειες της πολιτείας για μείωση των τροχαίων συγκρούσεων στους κυπριακούς δρόμους, προσφέροντας μέσω της εκπομπής μας ατομικές συσκευές αλκοτέστ. Να γίνει μια συνήθεια που σώζει ζωές και να περάσει τη συνείδηση οδηγών και επιβενώντων ότι ο αυτοέλεγχος είναι πράξη ευθύνης. Λοιπόν, μπήκαμε στον Οκτώβρη και όπως γνωρίζετε είναι ο μήνας ζυμαρικών και αγάπης για τα μακαρόνια Μιτσίδης. Και φέτος ο Οκτώβρης είναι ακόμη πιο ιδιαίτερος γιατί η εταιρεία Μιτσίδης γιορτάζει τα 90 της χρόνια και μοιράζει δώρα, αφού 9 τυχεροί θα μοιραστούν 9.000 ευρώ. Πριν σας πούμε πώς να λάβετε μέρος, στείλαμε την Παν να μιλήσει με κόσμο για να δει πόσα ξέρουν για τον Μιτσίδη και τα μακαρόνια. Πάμε να το δούμε. Ο Μιτσίδης γιορτάζει 90 χρόνια και μοιράζει μακαρόνια. Και ήρθαμε να δούμε μακαρόνια του κόσμου για να το πούμε χρόνια πολλά. Άντε, πάμε να τα μοιράσουμε. Λοιπόν, τα μακαρόνια αρέσκουν σου. Βεβαίως. Έχει κάποιον που δεν τα τρώει τα μακαρόνια. Ποια είναι τα αγαπημένα σου μακαρόνια. Σπαγέτι. Λοιπόν, ο Μιτσίδης κλείει 90 χρονών. Να τα κατοστίζει. Και θα σου δώκουμε μια τσεντούα με τα καλύτερα του πράγματα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Αρέσκουν σου τα μακαρόνια. Τρώω τα μακαρόνια, ναι. Μαζί με τα μωρά τρώω κι εγώ. Ποια είναι τα αγαπημένα σου μακαρόνια. Έχει σπαγκέτι, έχει κατούες, έχει χορκάτικα. Κάτι χορκάτικα με φτιώσμι και... Πώς μου δώσ. Το λοιπόν, βάλαμε τα καλύτερα πράγματα του Μιτσίδια. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Να τα κατοστήσει, θα τα κατοστήσω και ο Μιτσίδι. Happy birthday. Do you like pasta? Yes. Which is your favorite? Linguini. Oh, linguini. There's also spaghetti. There is the Cypriot katoues. And kresaraki. She knows everything, παιδιά. Well, there you go. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ο Μιτσίδης κλείνει 90 χρονών. Ναι. Τρώεις τα μακαρονιά. Καλό μακαρονού. Πώς τα μαϊρεύκεις, πέ μου. Καρπονάρα, πολωνές. Καρπονάρας. Τρικολόρε. Έχω σου μια τσεντούδα δαμέ με όλα τα καλά του Μιτσίδη. Κλείει 90 χρονών. Και για να του πούμε happy birthday, δούμε σας μακαρόνια. Ευχαριστούμε. Να τα τιμήσεις ιδιαίτερα από ό,τι κατάλαβα. Τι τέλος θα τρώεις τα μακαρόνια σου. Βραστά. Βραστά σκέτα, κορί. Όχι, και με τρίμα, με λεμόνι. Μπρα, βάλε και λεμόνι. Εσύ τι τέλος θα τρώεις. Με την άνε, και με... Τι καλείς καρτονό, Μιτσίδης, καλή τα ούλα ωραία. Αρέσκουν σας τα μακαρόνια, τι τέλος θα τρώτε συνήθως. Τρελαίνομαι. Πώς τα μαγειρεύετε. Μπεσαμέλ, αυτό το σος, με μανιτάρια, με τέτοια πράγματα. Έτσι πρέπει. Ορίστε, να τα μαγειρέψετε, να τα χαρείτε, να έχετε μια τέλεια μέρα. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, για να λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό και να κερδίσετε 1000 ευρώ, σκανάρετε το QR code που θα βρείτε στα ράφια των μακαρονιών Μιτσίδης, στις υπεραγορές ή μπαίνετε απευθείας στο campaigns.mitsidisgroup.com μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου. Τη selfie σας μην ξεχνάτε να μας στέλνετε στη σελίδα μας στην εκπομπή. Και είμαστε τώρα έτοιμοι να πιούμε ένα καφέ με τους απόψινούς μας καλεσμένους. Είναι δύο αγαπημένοι μας ηθοποιοί από την γη της επαγγελίας, της ελιάς. Η οποία σκίζει, να πούμε, και φέτος. Μαζί μας, λοιπόν, απόψε η Αντιγόνη Νεοφύτου και ο Τάσος Ιορδανίδης. Γεια σου, ρε Τάσε. Τι γίνεται, στην Ιορδανία πας? Στην Ιορδανία. Ναι, επίσης η Ιορδανίτης. Έχεις ρίζες? Ρίζες όχι. Ρίζες έχουμε μόνο ελιές. Δεν έχεις πάει δηλαδή ποτέ, ε? Όχι, όχι. Η Ιορδανία όχι. Να πας. Είναι ωραία. Είναι η Πέτρα, έχει σαφάρι στους... Για σαφάρι είμαστε τώρα. Γιατί ρε εσύ, τι... Λες. Ποτέ δεν λέμε όχι σε ωραίες εμπειρίες. Γη της ελιάς. Ναι. Για πες. Τι να πω. Πώς περνάτε, τι γίνεται. Είστε έναν ωραίο ζευγαράκι, ερωτευμένο, καταφέρετε τα, επαντρευτήκετε. Ξέρω ότι η ζωή σας κυλά ήρεμα, υιοθετήσετε και μωράκι και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Πολλά ήρεμα είναι τα πράγματα μέσα στους δύο, δεν ξέρω. Δυνατόν να σας πίνουν όλα καλά, ρε παιδί μου, πολλά ανησυχητικό. Εντάξει, για λίγο χρονικό διάστημα μια χαρά είναι να είμαστε. Για λίγο. Μετά... Κάτι γίνεται, κάποια κάποιος γίνει, κάποιος έρωτας να μπλεί στο... Να το πω. Ναι, αφού... Κάποιος έρχεται. Κοίταξε, μετά... Από την Κεσσαρία ή... όχι, δεν θα έρθει. Θα έρθει πριν τα Χριστούγεννα. Εθέτει ο εις Βασίλης, αλλά κάποιος να έρθει και να γίνει για μένα μπαχαλό. Αναστάτωση. Ναι. Εντάξει, εγώ με τη Μιστάλιν, τη φίλη μου, δεν τα πάμε πολύ καλά. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα. Κοίταξε να δεις, πάντα μετά την ηρεμία έρχεται η τρικυμία. Και πάντα μετά την τρικυμία έρχεται η νυναμία. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν λέμε πολλά γιατί ξέρουμε ότι έχει απήχηση η σειρά. Τεράστια απήχηση. Τεράστια απήχηση στην Κύπρο. Οπότε θέλουμε να κρατήσουμε. Πολύ ψηλά νούμερα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οπότε θέλουμε να κρατήσουμε τους τηλεθεατές σε εγρήγορση. Εγώ βλέπω τη γη της ελιάς για τον Κουλή, είναι ο αγαπημένος μυθοποιός. Ναι, ήταν από τότε που ήταν μονοφρύδο, πριν... ήταν πριν γίνει της μόδας. Και τώρα που δεν είναι... τώρα δεν το... εντάξει, εξακολουθώ να του έχω μια έτσι, μικρή συμπάθεια. Αδυναμία. Ωραία. Μικρή αδυναμία. Ο γάμος, πώς ήταν τα γυρίσματα, γιατί ξεκινήσαμε, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, ήταν με το γάμο μας. Πώς είναι, να παντρεύεσαι τηλεοπτικά? Πώς είναι να παντρεύεσαι τηλεοπτικά? Εγώ ήμουν σε μια φάση, επειδή αφορούσα τον ηθικό, ήταν καλοκαίρι, τρέχαν από πάνω μας. Ήμουν σε μια φάση, γιατί παντρεύκεται ο κόσμος, δεν μπορώ να καταλάβω. Τρέχαν από πάνω μου, γελούσαμε. Εντάξει, περνάμε καλά. Τι μήνα ήταν το γυρίσμα? Ιούλιο. Ιούλιο. Α, μέσα στη λαλάρα. Ναι. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις αυτά που λέει η Αντιγόνη? Ναι, ναι. Μπορεί όχι όλα, πολλές φορές, αλλά πλέον ναι. Ναι. Αντιλαμβάνομαι. Πλέον έχεις μπει στο... Έχω μπει, ναι. Έτσι. Αντιγόνη μου, ήταν ο πρώτος σου γάμος ή ξαναπαντρεύτηκες τηλεοπτικά? Ήταν ο πρώτος. Πιάσετε κανένα φακελάκι, κάτι? Ο Τάσος είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδάκια. Για πες, πώς ήταν η εμπειρία που έζησες? Σύμφωνο συμβίωσης, νομίζω, προς το παρόν μόνο για μένα με δύο παπάς μου να παντρευτώ. Δεν το έχω στο πλάνα μου anytime soon. Η εμπειρία μου, πολλά ωραία μου, παντρευτήκαμε. Εμένα χάρηκε πάρα πολύ η μητέρα μου, γιατί όταν παντρεύτηκα εγώ, παντρεύτηκα στο Δημαρχείο. Οπότε με είδαμε τον Γαμπριάτη, που ξέρεις, και έτσι έφυγε το μαράζι. Επιτέλους, μου λέει, σε είδαμε το... Δεν έκανες και ένα γάμο για τη μαμά? Όχι, δεν έκανα, όχι. Τις έχω κάνει πολλά κέφια της μαμάς, οπότε εντάξει, ας μην τις έκανα κι αυτό. Να πούμε ότι είσαι παντρεμένος με την Θάλια Ματίκα, έτσι. Πώς είναι ένα δύο ηθοποιοί? Ωραία, είναι στο σπίτι, πώς το, με δύο παιδάκια. Σε εμάς είναι ωραία, είναι όμορφα.
γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια, τους ίδιους προβληματισμούς, έχουμε κοινούς στόχους, μας αρέσει πολύ η δουλειά μας, οπότε έχουμε πλαίσια συζήτησης, πολλά, έτσι, να αναπτύσσουμε καθημερινά. Και... Σου κάνει κριτική βέβαια. Και τις κάνεις. Βέβαια, βέβαια, δρυμύτατη. Και όταν σου λέει όχι ρε, όχι ρε Τάσο, πώς αντιδράσεις. Κοίταξε να δεις, άλλες φορές, γιατί όλα κρίνονται και από τη στιγμή. Mm. Άλλες φορές μπορεί, ας πούμε, λίγο να έρθει άμυνα μπροστά και να είμαι λίγο πιο έτσι. Και άλλες φορές, βεβαίως, το ακούω πολύ επικοδομητικά. Θεατρικά, αυτή την περίοδο. Θεατρικά, θες να πεις για τα θεατρικά μου εσύ. Έχουν μια παράσταση, θέλω να σου κρατώ το χέρι, στην Αθήνα. Πραγματικά είναι από τις παραστάσεις που έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Πού είμαστε? Στο Λινναίος. Στο θέατρο Α Λινναίος Φωτίου. Όπως είπαμε και για την κυρία Μπεμπεδέλη, το θέατρο μετονομάστηκε. Η ονομασία ήταν θέατρο Α, πλέον έχει γίνει θέατρο Α Λινναίος Φωτίου, προς τιμή αυτών των πολύ σπουδαίων ηθοποιών. Και ποιες μέρες μπορεί ο κόσμος να έρθει? Είμαστε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή φεύγω από τη Λευκοσία, κατάλαβες, με το αεροπλάνο και πάω και προσγειώνομαι στο θέατρο. Πες μου ξανά το όνομα της παράστασης. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Φιλοξενηθήκαμε μάλιστα και πέρσι και ήταν υπέροχη η εμπειρία και υπέροχη η φιλοξενία και στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Α, πάρα πολύ όμορφα. Δεν είναι τυχαίο. Θα ανέβω πάνω Αθήνα, θα έρθω να σας παρακολουθήσω. Με μεγάλη χαρά. Στα γυρίσματα πώς περνάτε, πώς είναι η ατμόσφαιρα? Τέλεια. Παίρνουμε πάρα πολύ ωραία. Γελούμε, που είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Δουλεύουμε. Εγώ πάντως είμαι πάρα πολύ τυχερή που τον έχω για τηλεοπτικό ζευγάρι. Και εγώ είμαι πολύ τυχερός. Αλήθεια, και μου πάρα πολλά. Γενικά περνάμε καλά. Ναι, περνάμε καλά. Περνάμε ωραία και δεν το λέμε. Περνάμε πολύ ωραία. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δεν λέμε αυτό το κλισέ. Μα αφού βγαίνει προς τα έξω, τι ανταπώ, ο κόσμος που σας βλέπει πλέον, φαντάζομαι ότι... Εντάξει, εσύ Τάσο μου είσαι χρόνια. Εκάμαμε και φιλίες. Έχει υπάρξει και μια πολύ ευτυχή συγκυρία, ότι έχουμε γνωριστεί τα μέλη που απαρτίζουμε τέλος πάντων αυτό το εγχείρημα και έχουμε έρθει κοντά. Δηλαδή έχουν αναπτυχθεί φιλίες, έχουν δημιουργηθεί φιλίες. Και οι μεγαλύτεροι σε κλίμακα ηλικιακοί ηθοποιοί, αλλά έως και τους μικρότερους, δηλαδή πάνω κάτω είμαστε μια παρέα, θα το έλεγα. Και με τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Και με τα παιδιά, τους συντελεστές φυσικά. Ναι, τους ξέρω. Είναι κόζα. Είναι... κόζα. Δεν παίζεται πιλότητα στην Ελλάδα, για να ξέρετε τι είναι τα κόζα. Είναι πιραχτήρια, δηλαδή. Είναι ναι. Πολύ εξωστρεφής και τέτοια. Ναι. Χαίρομαι. Θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι. Τηλεοπτικά έχει να το κάνω 6 χρόνια, 5 χρόνια. Okay. Ναι. Και θέλω σήμερα, έλα Θοδωρή μου, θέλω να παίξουμε μαζί. Μετά από 5 τηλεοπτικές σεζόν, θα παίξουμε ξανά το παιχνίδι με τα ακουστικά. Τάσο, θα ξεκινήσω με σένα. Μέσα σε ένα λεπτό θα σου λέω λέξεις και θα πρέπει να λες δυνατά τη λέξη που πιστεύεις ότι λέω. Okay. Εντάξει. Μέσα σε ένα λεπτό, να δούμε πόσες λέξεις φόρεσε τα ακουστικά. Okay. Πόσες λέξεις μπορείς να μαντέψεις. Βάρτε τα καλά, μην κλέβεις. Μ' ακούς? Δεν ακούς τι λέω? Ωραία, χαίρομαι. Σίγουρα. Λοιπόν, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μελομακάρονο. Μελομακάρονο. Σπόρος. 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 Φλόρος. Φόνος. Φλόρος. 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 Ο τεύκρος είναι φλόρος. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Τέος. Θεός. Τέος. Τέος. Κούλης Νικολάου. Κούλης Νικολάου. Φίλος. 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 Φλιφλό. Φλιφλό. Βιβλίο. Μπράβο. Φλιφλό. Βιβλό. Φλίφλο. Βίβλο. Φλίφλο. Βίβλος. Φλίφλο. Βίβλο. Φλίφλο. Δεν το έχουμε. Σαλάχι. Σαλάχι. Λαλάκα. Σαλάχι. Λαλάκα. Σαλάχι. Σαλάχι. Είναι εφιαλτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Ζάμπα. Πώς? Ζάμπα. Τάπα. Τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου. Πώς εσύ βρε. Μπράβο. Είναι...
Πέντε βρήκες. Εφιαλτική εμπειρία. Πέντε στα 10 λέξεις. Δεν βρήκες τη ζάμπα. Ζάμπα. Ναι. Δεν ξέρεις τι είναι ζάμπα. Όχι. Δεν έχεις φάει ζάμπα από κοτόπουλο. Ζάμπα. Η γάμπα. Γάμπα. Ναι, ναι. Εμείς το λέμε ζάμπα. Okay. Ναι. Και τα φλιφλό δεν βρήκες. Φλιφλό. Ναι, φλιφλό. Τι είναι το φλιφλό. Ήταν αυτό που λέγες. Βλιβλό. Φλιφλό. Φλιφλό είναι οι σαγιονάρες. Ναι, ναι. Okay. Αν τα βάλεις στην ανάποδα είναι φλοφλί. Φλοφλί, ναι. Ωραία, παραπάνω που ήβρεν. Ήβρεν το μελομακάρονα, το σπόρος, το φλόρος, το τέος, Κούλης Νικολάου, το φίλος ήβρε. Το φλόρος νομίζω είναι το ήβρε. Δεν το ήβρα. Δεν το ήβρε το φλόρος. Όχι. Ναι, σωστά, πέντε. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ούτε το φίλος βρήκα. Ούτε, τέσσερις. Αντιγόνη. Ναι, Αντιγόνη. Να μου είπα. Αντιγόνη. Λοιπόν, Αντιγόνη μου, παίζει μουσική. Παίζει. Παίζει. Δυνάμωστης τώρα. Έτοιμη. Όχι. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Κανέλα. Κανέλα. Κατσέλα. Κατσέλα. Καδένα. Καδένα. Γαρδέλα. Καδένα. Αντένας. Καδένα. Σίγμα. Καδένα. Καδένα. Καπίρα. Καπίρα. Εμείς ακούμε. Ράμπα. Ράμπα. Κράμπα. Κράμπα. Ζουμί. Ζουμί. Βαζελίνη. Βαζελίνη, ακούω το λίγο πιο δυνατά. Φουντάνα. 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 Βουτάνα. Φουντάνα. Φουντάνα. Τσέρι. Τσέρι. Μπράβο. Τα πολλά καλή. Εντάξει. Καλά, δεν είναι να παίξει παιχνίδι. Τα βρήκε όλα, ρε φίλε. Εντάξει, 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 είναι πολλά ανταγωνιστική. Είναι και βαθιά. Ναι. Ναι. Φίλε, εντάξει, μπράβο. Με έχει αφήσει. Με ρωτάει τις προάλλες, μου λέει παίζει τάβλη. Παίζω τάβλη. Αλλά επειδή την είχα κόψει που παίζει με τους άλλους και τη βλέπω πώς γίνεται, λέω άσε, δεν θα την πλησιάσω να παίξουμε γιατί ξέρεις. Μην... Κλέβει. Όχι, καθόλου. Απλά θέλει να κερδίζει. Ναι. Οπωσδήποτε. Πόρτες ή φεύγα. Πόρτες. Πόρτες. Πότε θα γιατί δεν παίζει φεύγα. Δεν έχει φτάσει σε αυτή την τάξη. Ακόμα. Η μάνα. Η μάνα. Και μάνα ξέρω, έμαθα την πρόσφατα, αλλά το ταβλί είναι αρισκή μου. Οι πόρτες, α. Οι πόρτες, ναι. Δεν παίξουμε καμιά ημέρα να κάνουμε ένα τουρνουά γύρισμα. Έλα καμιά μέρα, έλα καμιά μέρα από το γύρισμα. Ναι. Δηλαδή παίζει ταβλί και κάνουμε λίγο γύρισμα. Κατά κύριο λόγο. Παρεμπιπτόντος. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Πριν σας αποκαιρετήσω, θα σας δώσω ένα δωράκι. Δυστυχώς η παραγωγή ξέχασε να φέρει τα δωράκια που δίνω στους καλεσμένους κανονικά. Θα σας δώσω, αστειεύομαι, θα σας δώσω τα δωράκια που δίνουμε από τη Trust Insurance. Είναι alcohol tester. Αν θα βγείτε έξω και θα διασκεδάσετε με τους φίλους σας, μπορείτε να το έχετε στο αμάξι και θα σου πείτε, οπ, alcohol test. Φύσα και μετά θα μπεις. Είναι πολύ χρήσιμο. Να το έχετε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Να σου πω, όταν θα παίξει τάβλη και πάει να νευριάσει, βγάζω το πάνω να αφησίσει μήπως και... Εννοείται. Διότι μα, ξέρεις... με πρόλαβες. Τάβλη και... Και φύσιμα. Ναι, ναι. Για να δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς. Θα σας δω σύντομα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γη της Ελιάς, λοιπόν, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, στις 10 και 4 στον Αλφα Κύπρου. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. We'll be right back.
crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Till make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Time for tears, waste the water, all that is. It don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for what we know. Yeah, just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, yeah, just the two of us. Castles in the sky, just the two of us, you and I. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Andre Kriskiski. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε αγαπημένοι μας φίλοι και πάμε να δούμε τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε με τα SMS σας. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Η εταιρεία Party Guide σας χαρίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 15.000 ευρώ για να πραγματοποιήσετε μια ονειρεμένη εκδήλωση, καλύπτοντάς σας όλο τον εξοπλισμό που πιθανό να χρειαστείτε. Στείλε Party κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μία προσφορά της Conergon Energy Solution, θυγατρική της Λανίτης Energy. Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον, αφήνοντας τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Conergon κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Δε Μιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων. Προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation, εισαγωγής ειδών υγιεινής και κεραμικών, αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το School of Automotive Engineering, η πρώτη εγκεκριμένη σχολή μηχανολογίας από τα City and Guilds of London Institute Αγγλίας, στην υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία οχημάτων, προσφέρει δύο υποτροφίες για σεμινάρια στις σχολές της Λευκωσία και Λεμεσό. Η αξία κάθε σεμιναρίου πιστοποίησης υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων είναι 1.000 ευρώ. Στείλε Automotive κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή μείωση 50% στα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοιτησης με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Συστήματα ασφαλείας αξίας 2.200 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Piperari Security και έξυπνα προϊόντα αυτοματισμού αξίας 2.000 ευρώ από την Piperari Automations. Στείλε Piperari κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ένα καμάντο Bellagio αξίας 1.695 ευρώ της εταιρείας Bellagio Home and Garden. Ένα εξαιρετικά ευέλικτο πολυεργαλείο, barbecue, ψησταριά, καπνιστής και φούρνος. Στείλε Μπελάτζιο κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά ανά SMS. Λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε εδώ με την κυρία Σόφη Χριστοφόρου, που είναι βοηθός εκτελεστική διευθύντρια του PASICAF. Κυρία Χριστοφόρου, είναι η ώρα τώρα που θα σας βάλουμε να κάνετε μια δοκιμασία. Θα πρέπει να πάτε. Ωραία, στεφκωσίτε για να σε κάνω τι χαλαρώσει λίγο. Okay. Επειδή είδα το φόβο μέσα στα μάτια σου την ώρα που το έλα. Όχι. PASICAF ξανά πλέον έξω στους δρόμους μετά από δύο χρόνια. Μετά από δύο χρόνια ακριβώς αποχής λόγω της πανδημίας. Φέτος είμαστε στην 31η εκστρατεία ενημέρωσης και οικονομικής στήριξης του PASICAF. Με πάρα πολλούς εθελοντές σε διάφορα σημεία. Ο έρανος μας, να πούμε, ότι θα διαρκέσει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Απλά από τις 5 μέχρι τις 9 έχουμε τον οδικό έρανο γι' αυτό και θα υπάρχουν στα διάφορα σημεία, όπως είπαμε, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εθελοντές. Και ζητάμε από τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια του συνδέσμου μας. Μάλιστα. Τα οποία λέμε ξανά τα χρήματα.
που θα μαζευτούν είναι για... Ο στόχος είναι να μαζέψουμε περίπου 500.000. Αυτόν τον ποσό θα στηρίξει τις υπηρεσίες και, τις δωρεάν μας υπηρεσίες και τα προγράμματα του ΠΑΣΙΚΑΦ που προσφέρουμε εδώ και 36 χρόνια σε συνανθρώπους μας με εμπειρία καρκίνου. Και μιλάμε για φυσιοθεραπευτές, κατοίκων εξυπηρέτηση. Μιλάμε για πάρα πολλές υπηρεσίες. Mm-hmm. Λούι, μιλάμε για την κατοίκων νοσηλευτική φροντίδα. Να πούμε φέτος ότι αυτή η υπηρεσία προσφέρεται μετά από πάρα πολλές προσπάθειες σε 24-ωρη βάση πανκύπρια πλέον. Μέχρι τώρα ήταν μόνο στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Φέτος καταφέραμε με τη βοήθεια και τη στήριξη που παίρνουμε από τον κόσμο και από την αγάπη του, καταφέραμε ακριβώς να προσφέρουμε την υπηρεσία σε πανκύπρια βάση και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Να πούμε ότι άλλες μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν ψυχολογική στήριξη, φυσικοθεραπεία. Έχουμε τους κοινωνικούς μας λειτουργούς που στηρίζουν τους ασθενείς σε διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Υπάρχει επίσης η μεταφορά ασθενών με δικά μας λεωφορεία που ξεκινούν από την Πάφων και έναν από το Παραλίμνη και μεταφέρουν ασθενείς στη Λευκοσία για τις θεραπείες τους στα ογκολογικά κέντρα. Αν είναι δυνατόν όμως 2022 να πρέπει να κουβαλούμε ένα ασθενής που την Πάφο στη Λευκοσία, γιατί δεν αξιωθήκαμε να κάνουμε ένα κέντρο στην Πάφο. Sorry που το λέω με τον τρόπο, αλλά νιώθω το πάρα πολύ έντονα. Δεν γίνεται να ταλαιπωρήσουν τον άνθρωπο, επειδή ξέρω ότι στη δική μου οικογένεια βιώσαμε τον καρκίνο. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να μπει μέσα στο λεωφορείο, να το φέρει στη Λευκοσία για να κάνει θεραπεία, να τον στείλει πίσω με το λεωφορείο Πάφο. Θεωρώ το λίγο ανεπίτρεπτο και δεν έπρεπε μόνο βασικά, αλλά η πολιτεία να φροντίσει για να γίνονται τα πράγματα σε όλες τις πόλεις. Ευελπιστούμε ότι σε κάποια φάση θα μπορέσει να γίνει κατορθωτόν μελλοντικά, ίσως και αυτό το πράγμα που λες, Λίμου. Μέχρι τότε όμως, ακριβώς εμείς επειδή είδαμε αυτή τη δυσκολία και το συγγενό να μεταφέρουν τους ασθενείς, διότι πρέπει αναγκαστικά αυτός που θα πρέπει να έρθει στη Λευκοσία, ο συγγενής εννοώ, να πάρει άδεια και υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη ταλαιπωρία. Ερχόμαστε εμείς και στηρίζουμε στήριξη που πρέπει να προσφέρει η οικογένεια. Ερχόμαστε εμείς και το προσφέρουμε μέσα από την μεταφορά των ασθενών. Και αυτό είναι και ο ρόλος του συνδέσμου, να σταθεί δίπλα και από τον ασθενή αλλά και από τα μέλη της οικογένειας του. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας και βλέπετε και τα τηλέφωνα που περνούν κάτω στις οθόνες μας για τις εισφορές σας. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλφα Κύπρου που για ακόμη μια χρονιά είναι ο χορηγός επικοινωνίας ναι. της εκστρατείας μας, που σήμερα με αυτήν τον τηλεμαραθώνιο να πούμε, που γίνεται σε όλες τις εκπομπές, μεταφέρει τα μηνύματα της εκστρατείας αλλά και προβάλλει και το έργο του συνδέσμου μας. Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και το μεγάλο μας δώρο, το αυτοκίνητό μας, ένα Renault Captur E-Tech Hybrid αξίας 30.000 ευρώ, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτας. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα Renault Captur E-Tech Hybrid αξίας 30.000 ευρώ, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Το απόλυτο υβριδικό crossover Renault Captur E-Tech Hybrid για να απολαμβάνετε τις διαδρομές στην πόλη με οικονομία καυσίμων μέχρι και 40%. Στείλε Captur κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά ανά SMS. Επιστρέψαμε, κορούδες μου. Εμένα γιατί μου έφερετε μπλούζα του Πασικάφ. Να σου πω γιατί, φέραμε για μένα. Αλλά επειδή κάθε χρόνο η μπλούζα που μου έφερνα ήταν το πιο μεγάλο size, αλλά μου έμπαιρνε. Φέτος εφέραμε το πιο μεγάλο size, αλλά κολυμπώ μέσα. Γι' αυτό είναι την εφόρηση. Α, καλό, Θέλω να το πω. Λοιπόν, γι' αυτό, φέρτε μας ένα σωστά size άλλη φορά, παιδιά. Έναν αριθμό, κυρία Παν, από το 1 μέχρι το 107, για να δούμε ποιος κρατά το νούμερο που πιάσαν όλοι όσοι μπήκαν σήμερα μέσα στο θέατρο, για να δούμε ποιος θα δώσουμε το αεροπορικό εισιτήριο που δίνουμε στο κοινό μας από τη Cyprus Airways. Να σου πω. Εσά μου καθόλου. Το 22. Το 22 είναι η αδερφή της Άντρια. Όχι. Το 22, ποιος είσαι το 22. Έλα, ρε, μεγάλε. Τι. Μπορείς να έρθεις. Τούτον έλειπε, ρε. Επειδή είμαστε στο αεροπορικό εισιτήριο, δεν πρέπει να σου φέρουμε θέμα. Όχι, κύριε, να έρθεις πάνω. Δεν καταλάβα. Έλα. Ένα χειροκρότημα στο φίλο μου, το όνομα σου. Έλα πάνω. Αλέξανδρε. Έλα πάνω, ρε, Αλέξανδρε μου. Έλα, πού είναι να πάει. Έχουμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Ρόδων, έχουμε Αίγυπτο, έχουμε ποτούν το πέτο. Όχι, όχι, είναι η Ορδανία ακόμα. Βηρητό, Γερεβάν, Αρμενία. Να σκεφτείτε, είσαστε πολλοί. Δεν είσαι στο Chase, ρε, πάντα καλά. Στο Chase έπαιξες. Τάσο Ιβρά σου παίχτη. Είναι έτοιμος. Λοιπόν, τούτο είναι το εισιτήριο σου. Τούτο είναι το αεροπλανάκι, δώρον, έτσι ένα μοντέλο αεροπλανάκι από τη Cyprus Airways. Καλό ταξίδι, φίλε μου, καλά να περάσεις. Να είσαι καλά. Αν θέλετε να κερδίσετε και εσείς αεροπορικό εισιτήριο από τη Cyprus Airways, κλείστε εισιτήρια που είναι δωρεάν για να έρθετε εδώ στο κοινό μας. Κάθε εβδομάδα θα δίνουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο. Και την άλλη εβδομάδα, ποιο είναι ο καλεσμένος μας, Ανδρέα? Ο Σάκης Τανιμανίδης. Γι' αυτό, ναι. Κλείστε τα εισιτήρια σας έγκαιρα. Παρακαλώ. Ξεκινήσω. Ναι. Θες να ξεκινήσεις εσύ? Γιατί με ρωτά να ξεκινήσω, ρε παιδί μου, κάθε φορά. Άντε. Επειδή δεν είσαι σίγουρος. Πέ μας. Αμερικανή pop star που έχει νεύρα και είναι ιδιότροπη. Αμερικανή pop star, Μαντόνα. Δεν είπα. Britney Spears. Και έχει νεύρα και... Είναι ιδιότροπη, ιδιορύθμη. Παραδέχομαι. Αγριάννα. Όμοιρα, αρέσει εσύ. Μόνο ο Όμηρος του αρέσκουν τα κρουσμένα, καταλάβεις. Δεν πειράζει, it counts. Έχω στον άλλον καλύτερο, περιμένω. Έλα, πάνε μου, έλα. Μεγάλο πτηνό που δεν λέει ποτέ ψέματα. Είναι πολλά κρουσμένο, αλλά είναι τελείο. Ο Τσουθοκάμιλος. Εν επίστηκες ούτε τώρα. Δεν αφιούμε, νομίζω. Ήταν σας καλύτερο που την Αγριάννα, εντάξει. Έμεινε σου η Αγριάννα, όμως. Βέβαια, το σκασμό το δικό μου ήταν, πρέπει τώρα να το πω, ρε παιδί μου, πρέπει να το πω πριν. Έτσι, ακούσετε το εσείς. Όχι, ναι. Όχι, αλλά... Άντε, ρε παιδιά, τηλεοπτική σειρά που θα μπορούσε να τραγουδά ο Τεύκρος Νεοκλέους στους τίτλους έναρξης. Σκασμός. Μόνο μου. Νιώθω και άσχημα που γελώ, Άννα. Thank you. Λοιπόν, τις selfies σας να μας στέλνετε. Αυτά είχαμε για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου. Με Σάκη Τανεμανίδη. Φιλιά, γεια σας! Μέσα από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, μια πριγκίπισσα. Κι όταν δε σ' έχω σ' ονειρεύομαι, κι ας είναι τα μάτια ανοιχτά. Μέσα από τα μάτια μου να δεις τι βλέπω, ηλιο βασίλεμα. Κι όταν δε σ' έχω, το ονειρεύομαι. Πάρε τα μάτια μου και δες. Κάθε καλοκαίρι θα είμαι αυτό που θα θυμάσαι. Όπου και να είσαι, σε προσέχω, μη φοβάσαι. Αν έβλεπες τα μάτια μου, τι βλέπουνε σε σένα. Τίποτα δε θα άλλαζα, εσύ φτιάχτηκες για μένα. Είσαι σαν τη φωτιά. Δεν θέλω να είμαι μακριά, κρυώνω. Είσαι σαν τη φωτιά.